Θέμα οι κοινωνικές επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης που διοργανώνει το Πανεπιστήμιο Πολιτών του Δήμου Λαρισαίων στο πλαίσιο της πόλης που μαθαίνει. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία συνεισφορά στο δημόσιο διάλογο σε κρίσιμα θέματα που προκύπτουν από τη νέα πραγματικότητα που βιώνουμε όλοι μας εξαιτίας της πανδημίας του κοροναϊού. Η σημερινή διαδικτυακή συζήτηση προβάλλεται διαδικτυακά από την ψηφιακή πύλη του Δήμου Λαρισαίων www.larisamazi.gr. Ομιλητές, ο κύριος Τσιτσελίκης Κωνσταντίνος, καθηγητής δικαίου δικαιωμάτων του ανθρώπου στο Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας, η κυρία Ιωάννα Λαλιώτου, ιστορικός, αναπληρώτρια καθηγήτρια αντιπρίτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο κύριος Σωτήρης Λαϊνάς, ψυχολόγος, διδάκτορος στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, αναπληρωτής επιστημονικός υπεύθυνος προγραμμάτων προαγωγής αυτοβοήθειας. Θα παρέμβει αμέσως μετά τον πρώτο κύκλο των εισηγήσεων ο κύριος Σωτήρης Βουλγαρής, αντιδήμαρχος κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Λαρισαίων. Θα ήθελα να σας πω ότι από τη συζήτηση, αν και ανακοινώθηκε, απουσιάζει ο κύριος Πέτρος Ευθυμίου, λόγω πένθους για τον ανιψιό του, Κωνσταντίνο Κωνσταντίνου, που χάθηκε άδικα πριν από 2 ημέρες. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε, αφού σας παρακαλέσω να έχετε τα μικρόφωνα σας κλειστά όταν δεν μιλάτε. Εκτός αν θέλετε να παρέμβετε σε κάτι που ο μιλητής λέει, αυτό φυσικά μπορείτε να το κάνετε. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν τη διαδικασία με ένα σύντομο χαιρετισμό που θα έχουμε αμέσως τώρα από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Δημήτρη Δελγιάννη, ο οποίος είναι κοντά μας. Κύριε Δελγιάννη, τι κάνετε? Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σε όλους. Να ευχαριστήσω καταρχάς τους καλεσμένους για την συμμετοχή του σήμερα, την κυρία Λαλιώτου, τον κύριο Τσιτσελίκη, τον φίλο τον Σωτήριο του Λαϊνά και βέβαια και τον Σωτήριο του Βούλγαρη, συνάδελφο στο Δημοτικό Συμβούλιο. Να πω ότι είναι η δεύτερη συνάντηση που γίνεται και οργανώνεται από το Δήμο Λαρισαίων, από το Πανεπιστήμιο των Πολιτών του Δήμου μας, μέσα από την ψηφιακή πύλη Λάρισα Μαζί, και να κάνει βέβαια με τις κοινωνικές επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης, που βιώνουμε τελευταία. Και βέβαια να πούμε ότι σε όλη αυτή την ιστορία μοιάζει να είναι πολύ σημαντικό το να ξαναθυμηθούμε πώς να συζητάμε, να ξαναθυμηθούμε το πώς μπορούμε να προσεγγίζουμε κριτικά κάποια ζητήματα. Γιατί νομίζω ότι είναι πράγματα τα οποία θα τα δούμε. Με αυτή τη λογική οργανώνεται και η σημερινή συνάντηση και η σημερινή συζήτηση. Να πούμε για όσους, εν πάση περιπτώσει, φαίνεται να το ξεχνάνε από το δημόσιο διάλογο, ότι η υγειονομική κρίση ανέδειξε πολύ σημαντικά προβλήματα στην πόλη μας. Αναφέρουμε στη μεγάλη συζήτηση που έγινε για την ατομική και την κοινωνική ευθύνη. Αναφέρουμε στη συζήτηση που έγινε για τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε ευάλωτες ομάδες. Η ιστορία της Νέας Σμύρνης, που τη βιώσατε και εσείς προσωπικά, κυρία Θοδόρου, ο τρόπος με τον οποίο συζητήσαμε σε ένα επίπεδο δημόσιου διαλόγου και αναφέρομαι όχι μόνο μέσα από τα επίσημα δίκτυα, αναφέρομαι και στα κοινωνικά δίκτυα, για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίσαμε ευάλωτες ομάδες, κοινωνικές ομάδες που ήταν για πολλά χρόνια στο περιθώριο, είναι κάτι που φαντάζομαι ότι θα πρέπει να μας απασχολήσει. Ας μην ξεχνάμε ότι στη Λάρισα έχουμε σε 2 χώρους 2 διαφορετικές κοινωνικές ομάδες που φάνηκε να έχουν μια κοινή μοίρα. Αναφέρομαι στους Ρωμά σε ένα κομμάτι της περιοχής της Νέας Σμύρνης και αναφέρομαι βέβαια και στους πρόσφυγες του Κουτσόχερου. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτές οι 2 κοινωνικές ομάδες την ίδια στιγμή άκουσαν ότι επιβάλλεται lockdown. Και αυτό έχει την σημασία. Και βέβαια να πω ότι ο τρόπος με τον οποίο στη συνέχεια διαχειριστήκαμε και ως πόλη όλη αυτή την ιστορία δεν είναι κάτι που θα πρέπει να το αφήσουμε στο περιθώριο. Αναφέρομαι στην ρητορική η οποία αναπτύχθηκε, μια ρητορική που πιο πριν αποτυπώθηκε στον τρόπο με τον οποίο συζητούσαμε όχι μόνο για τους πρόσφυγες και τους Ρωμά, για τους ανθρώπους που έρχονταν στα χωριά, για τα παιδιά τα οποία θα ταξίδευαν από τις χώρες του εξωτερικού, ακόμα και για μια τάξη ηλικίου για τον τρόπο με τον οποίο αντέδρασε
η άλλη τάξη ηλικίου, γιατί είχαν ταξιδέψει στο εξωτερικό. Νομίζω ότι όλα αυτά θέτουν σημαντικά ζητήματα δημοκρατίας, σημαντικά ζητήματα για τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσουμε συνέχεια το δημόσιο χώρο, τον τρόπο που συνδέεται η ατομική και η κοινωνική ευθύνη, ο τρόπος, εν πάση περιπτώσει, με τον οποίο χτίζουμε μια δημοκρατία, ειδικά σε μια περίοδο κρίσης. Ευχαριστούμε πολύ, λοιπόν, για τη συμμετοχή σας. Νομίζω ότι θα ακούσουμε σημαντικά πράγματα. Εγώ ήθελα να βάλω 2-3 στοιχεία που νομίζω ότι απασχόλησαν την τοπική κοινωνία και νομίζω ότι είναι και ενδεικτικά για τον ευρύτερο διάλογο, ο οποίος αναφέρεται. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Δελγιάννη. Μένετε μαζί μας, προφανώς. Αν χρειαστεί να παρέμβετε στη συζήτηση που θα ακολουθήσει, νομίζω ότι θα ήταν πάρα πολύ καλό να κάνουμε μία συζήτηση και να μην κλείσουμε τη σημερινή διαδικασία αμέσως μετά το πέρας των εισηγήσεων. Και να δώσω τον λόγο στον κύριο Τσιτσιλίκη, καθηγητή δικαίου δικαιωμάτων του ανθρώπου από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Κύριε Τσιτσιλίκη, καλό σας απόγευμα από τη Λάρισα. Τι κάνετε? Ο κύριος Τσιτσιλίκης μας ακούει? Το μικρόφωνο. Εντάξει, τι κάνετε, καλώς ήρθατε. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Απλώς, κύριε Θεοδόρη, θα κλείσετε εσείς το μικρόφωνο σας, γιατί πριν μικροφώνιζε στον κύριο Δελγιάννη. Αλήθεια. Ναι, θα το κλείσω. Το κλείνω τώρα και σας ακούμε τότε. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ για την πρόσκληση και την ευκαιρία που μου δίνετε να συμμετάσχω σε αυτόν τον πολύ ενδιαφέροντα διάλογο, ο οποίος είναι ένας συνεχής διάλογος και αυτό είναι πολύ παρήγορο στην Ελλάδα. Βλέπουμε συνεχώς να διοργανώνονται κάτι παρόμοιες εκδηλώσεις. Και νομίζω είναι πολύ θετικό και ο Δήμος Λάρισας είναι τις πρωτοβουλίες. Τώρα το ζήτημα είναι επειδή βρισκόμαστε μέσα σε αυτό το πράγμα, να το πω, είναι δύσκολο να περιγράψουμε το τι συμβαίνει εδώ και τις μήνες και ενδεχομένως τι θα μας περιμένει από εδώ και πέρα, γιατί δεν έχουν τελειώσει τα πράγματα. Ή έχουν επέλθει τέτοιες μεταβολές που ενδεχομένως θα ζήσουν τα αποτελέσματά τους στους επόμενους μήνες. Δεν θα γίνει ο επάγγελος κακών. Με το ενδεχόμενο να επανέλθει ένα δεύτερο κύμα lockdown, όπως λέτε εδώ. Αυτό όμως με ενδιαφέρει για να δούμε και τις κοινωνικές άμεσες επιπτώσεις είναι λίγο το θεσμικό δικαιωματικό κομμάτι. Δηλαδή το πόσο και κατά πόσο υπάρχουν κάποιες μεταβολές, κάποια πρωτόγνωρα φαινόμενα σε αυτό που λένε η δημοκρατία και οι ανθρώπινα δικαιώματα. Ακούγεται με διακοπές, δεν ξέρω αν είμαι από διακοπές. Σας ακούμε με διακοπές. Αυτό προφανώς έχει να κάνει, κύριε Τσιτσιλίκη, μάλλον με το μικρόφωνο σας ή με τη σύνδεσή σας με το ίντερνετ. Επειδή όλη μέρα μιλάω σε μαθήματα και από εδώ και από εκεί σε διάφορες συνελεύσεις στο Πανεπιστήμιο, δεν είχα κανένα πρόβλημα μέχρι τώρα. Τώρα ακούγεστε μια χαρά. Ίσως να έρθω λίγο πιο κοντά. Ωραία. Σας ακούμε πάντως πολύ καλά. Έλεγα ότι ζούμε περίεργους καιρούς, με την έννοια ότι έχουμε πρωτόγνωρα φαινόμενα. Πρώτο, έχουμε ένα οικουμενικό ζήτημα το οποίο το βιώνουμε όλα τα 195 κράτη του κόσμου μαζί. Αυτό είναι κάτι πρωτόγνωρο. Που δηλαδή μια κυβέρνηση πρέπει να κάνουν κάτι. Πώς το κάνετε? Είναι ότι έχουμε μια συνήθιση δικαιωμάτων που δημιουργήθηκε αρχικά. Και μπορεί και να γίνει αυτό το αρχό. Δηλαδή μια επίγουσα αναγκή, η οποία απαιτούνται οι συνήθειες στην ελευθερία μας, αυτό που λέμε στην θεωρία των δικαιωμάτων, είναι ακριβώ, δηλαδή έχουμε δικαιώματα ελευθερίες και λιγή. Μ' ακούτε? Κύριε Τσιτσιλίκη, όχι, δυστυχώς δεν σας ακούμε καλά. Κάνετε διακοπές, συνεχίστε να κάνετε διακοπές. Μήπως να μιλήσω αργότερα? Λοιπόν, ναι, θα το προσπαθήσουμε λίγο αργότερα για να μην χάσουμε και το χρόνο χωρίς να σας ακούμε. Εγώ δηλαδή, να σας πω την αλήθεια, το μόνο που άκουσα είναι ότι πρόκειται για ένα οικουμενικό πρόβλημα και μετά σας χάναμε. Επομένως, πάμε στην κυρία Λαλιώτου, ιστορικό, αναπληρώτρια, καθηγήτρια και αντιπλήτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και επανερχόμαστε μετά σε εσάς, κύριε Τσιτσιλίκη. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Κυρία Λαλιώτου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καταρχήν, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρόσκληση να συμμετάσχω στην σημερινή εκδήλωση και να συγχαρώ, αν μου επιτρέπετε, τον Δήμο Λαρισαίων για αυτή την πρωτοβουλία. Ο Δήμος Λαρισαίων είναι γνωστός, βέβαια, για αυτές τις πραγματικά εξαιρετικές πρωτοβουλίες που αφορούν την παρέμβαση στο δημόσιο χώρο και στο δημόσιο λόγο. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη δουλειά που κάνετε και να τη συνεχίσετε. Είναι πραγματικά ένα από τα θετικά αυτής της περίοδου ότι χρησιμοποιώντας αυτά τα νέα μέσα με τα οποία εξοικειωθήκαμε όλοι μας πάρα πολύ γρήγορα, έχει αναπτυχθεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό βέβαια, αλλά στην Ελλάδα μας ενδιαφέρει αφού εδώ ζούμε, ένας έντονος δημόσιος διάλογος που έχει στόχο από όποια πλευρά και αν προέρχεται ή αν και αν μπαίνει κανείς σε αυτόν, να κάνει μία αποτίμηση εν θερμό, θα έλεγε κανείς, της παρούσας κατάστασης, γιατί ό,τι αποτίμηση και να κάνουμε τώρα είναι εν θερμό, είμαστε ακόμα μέσα στα γεγονότα. Και αυτό είναι ένα από τα πολύ παρήγορα, τουλάχιστον για μένα προσωπικά, πολύ παρήγορες εκφάνσεις μίας κατά τα άλλα πολύ σκοτεινής περίοδου. Η πρόσφατη εμπειρία αυτής της παγκόσμιας πανδημίας, ένα παγκόσμιο συμβάν, όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος, συμφωνώ απολύτως σε αυτό, ο κύριος Τσελίκης πριν, έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, αλλά κατά τόπους, αλλά νομίζω ότι ένα κοινό χαρακτηριστικό σε παγκόσμιο επίπεδο ήταν ότι επέδρασε διαρρηκτικά, δηλαδή διέριξε με βίαιο τρόπο την κανονικότητα της ζωής μας. Σε όλες τις εκφάνσεις της, της επαγγελματικής, της προσωπικής, της πολιτικής, της θεσμικής ζωής μας. Και αυτό συνέβη σε πάρα πολλές χώρες στον κόσμο και ταυτόχρονα. Νομίζω ότι ως παγκόσμιο συμβάν αυτό είναι κάτι πρωτόγνωρο. Η διαραγή αυτή της κανονικότητας δεν είχε να κάνει τόσο πολύ με το πρωτόγνωρο της πανδημίας. Με μία έννοια όλοι γνωρίζουμε, ιδιαίτερα οι μεγαλύτεροι από εμάς, ότι τα τελευταία περίπου 25 με 30 χρόνια έχουμε μία σειρά πανδημιών, οι οποίες έχουν απασχολήσει τον κόσμο, τους επιστήμονες, τον απλό άνθρωπο. Και μάλιστα οι επιστήμονες που ασχολούνται με αυτό το πεδίο, δεν είναι το δικό μου πεδίο, αλλά από αυτά που διαβάζουμε, έχουν κατονομάσει την περίοδο αυτή, κυρίως από το 1980 και μετά, ως την περίοδο των αναδυόμενων παγκόσμιων πανδημιών. Ξαναδιάβαζα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ένα βιβλίο το οποίο το αναφέρω συχνά αυτές τις μέρες γιατί το ξαναθυμήθηκα και μου φάνηκε πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον και μπορεί να ενδιαφέρει και τους ανθρώπους που μας ακούνε. Εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 2000 ένας πολύ σημαντικός μελετητής κοινωνικός επιστήμονας, ο Mike Davis, είχε γράψει ένα βιβλίο με τον τίτλο «Το τέρας στην πόρτα μας», «The Monster at Our Door». Τότε μελετούσε εκείνος την Όσο των Πτηνών, που ήταν μια παγκόσμια πανδημία πρόδρομος, θα έλεγε κανείς, του σημερινού κορονοϊού. Και αν ξαναδιαβάσει κανείς αυτό το βιβλίο, έτσι περίπου 20 χρόνια μετά, θα δει ότι επιτουσίως το βιβλίο εκείνο περιγράφει την διαδικασία αυτών των 20 ετών, δηλαδή πώς οι παγκόσμιες πανδημίες που συνδέονται μάλιστα με την διατροφική αλυσίδα και με την παραγωγή που συνδέεται με την διατροφή, θα είναι ένα φαινόμενο το οποίο θα απασχολήσει πάρα πολύ τις κοινωνίες του ύστερου καπιταλισμού, όπως αυτές τις οποίες ζούμε εμείς. Ίσως βέβαια το πρωτόγνωρο, το διαφορετικό χαρακτηριστικό αυτής της πανδημίας είναι ότι χτύπησε με πάρα πολύ έντονο τρόπο τις χώρες της Δύσης, του δυτικού κόσμου και προκάλεσε μια διαραγή της κανονικότητας, ένα σταμάτημα, θα έλεγε κανείς, στις δυτικές χώρες, στις χώρες του δυτικού κόσμου, κάτι το οποίο όλοι φανήκαμε να μην είμαστε προετοιμασμένοι γι' αυτό, δηλαδή μας κατέλαβε εξαπίνης, μας ξάφνιασε. Είναι λίγο περίεργο που μας ξάφνιασε, γιατί όσοι τουλάχιστον από εμάς και νομίζω ότι είμαστε αρκετοί έτσι, απολαμβάνουμε τον κινηματογράφο ή την λογοτεχνία, γνωρίζουμε ότι η πανδημία και η καταστροφή μέσω πανδημίας και ειδικά φωνικών ιών είναι ένα πάρα πολύ κοινό θέμα και στη λογοτεχνία των τελευταίων 30 περίπου ετών, αλλά και στο κινηματογράφο των τελευταίων 30 ετών. Άρα, με μία έννοια, το φαντασιακό μας θα έπρεπε να είναι κάπως εξοικειωμένο με αυτό που μας ήρθε. Δεν ήταν όμως όπως φάνηκε. Μία λοιπόν διαραγή της κανονικότητας.
με όλα τα αρνητικά που αυτό μπορεί να περιλαμβάνει. Θα ήθελα εδώ να κρατήσουμε και να το βάλω στο τραπέζι της συζήτησης ότι φυσικά γνωρίζουμε ότι η οποιαδήποτε διαραγή της κανονικότητας πέρα από το επώδυνο και το θανάσιμο σε πολλές περιπτώσεις που επιφέρει δημιουργεί ένα ρήγμα, ένα άνοιγμα στην κανονικότητα και κάθε ρήγμα μπορεί να αποτελέσει ένα πεδίο κριτικής, ένα πεδίο αναστοχασμού και άρα και έναν χώρο μέσα από τον οποίο κανείς μπορεί να ξανασκεφτεί διάφορα πράγματα που αφορούν είτε την προσωπική μας ζωή είτε την κοινωνία στην οποία ζούμε και ενδεχομένως να συλλάβει την πραγματικότητα με διαφορετικούς τρόπους ή να σχεδιάσει με διαφορετικό τρόπο το μέλλον. Άρα αυτό θα ήταν ένα στοιχείο το οποίο θα ήθελα να βάλω στην κουβέντα μας γιατί νομίζω ότι είναι το πεδίο από το οποίο πολλοί από εμάς μιλάμε σήμερα. Στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, αλλά ας μιλήσουμε περισσότερο για την Ελλάδα, ένα από τα πράγματα τα οποία ανέδειξε αυτή η κρίση της πανδημίας είναι ότι ανέδειξε κάποιους πολύ σημαντικούς, εγώ τους ονομάζω πυλώνες ανθεκτικότητας, δηλαδή δοκάρια της κοινωνίας, τα οποία φάνηκε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά στο να σταθεί η κοινωνία όρθια και ο καθένας από εμάς και κάθε μια από εμάς όρθιοι σε περιόδους κρίσης. Ανέδειξε αυτούς τους πυλώνες ανθεκτικότητας που και φέρουν την ανθεκτικότητα αλλά και είναι εγγυητές της ανθεκτικότητας με έναν πολύ ιδιαίτερο και αναπόφευκτο να το δει κανείς τρόπο. Και έτσι ξαναρχίσαμε να συζητάμε όλοι μας, άνθρωποι από όλο το πολιτικό σπέκτρουμ, και να ξανανοίγουμε συζητήσεις για θέματα τα οποία στο παρελθόν είχαν δημιουργήσει πόλωση. Δεν θα χρειαστεί να πω πάρα πολλά σε αυτό, αρκεί να θυμίσω και στους συνομιλητές μου εδώ, αλλά και στους ακροατές και τις ακροάτριές μας, την συζήτηση για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, για τον ρόλο του δημοσίου και του κράτους σε σχέση με το Εθνικό Σύστημα Υγείας και την επανεκτίμηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας ως ενός πάρα πολύ σημαντικού πυλώνα ανθεκτικότητας για την κοινωνία σε περιόδους κρίσης. Νομίζω ένα από τα πράγματα τα οποία θα μπορούσαμε πολύ γόνιμα να κάνουμε τώρα, δηλαδή να ανοίξουμε ένα γόνιμο διάλογο, είναι να χρησιμοποιήσουμε αυτή την εμπειρία της κρίσης της πανδημίας για να εντοπίσουμε αυτούς τους πυλώνες ανθεκτικότητας της ελληνικής κοινωνίας και να προβληματιστούμε όλοι, ο καθένας από τη διαφορετική σκοπιά του βέβαια και από το διαφορετικό μετερίζι του, θα έλεγε κανείς, για το πώς μπορούμε να ενισχύσουμε αυτούς τους πυλώνες ανθεκτικότητας, έτσι ώστε και να είμαστε προετοιμασμένοι για επερχόμενες κρίσεις. Ήδη όλοι μιλάμε για την οικονομική κρίση την οποία έρχεται, την κοινωνική κρίση την οποία έρχεται κτλ. Οι νέες πανδημίες, η ίδια πανδημία σε δεύτερο και τρίτο κύμα, άρα να ενισχύσουμε αυτούς τους πυλώνες ανθεκτικότητας αφού τους εντοπίσουμε. Μας έχει απασχολήσει το τελευταίο διάστημα, πέρα από το Εθνικό Σύστημα Υγείας και τον υγειονομικό, ας πούμε, πυλώνα της ανθεκτικότητας μιας κοινωνίας. Ανέφερε ο κύριος Δελιγιάννης πριν το ζήτημα των λεγόμενων ευάλωτων ομάδων, ευάλωτων πληθυσμών και τι σημαίνει η πολιτική για ευάλωτες ομάδες και για ευάλωτους πληθυσμούς σε μια κοινωνία και πώς η θωράκιση των ευάλωτων ομάδων και ευάλωτων πληθυσμών είναι τελικά θωράκιση της ίδιας της κοινωνίας. Νομίζω ότι αυτό το ξανασκεφτήκαμε όλοι και όλες μας, πραγματικά όλοι και όλες μας, με διαφορετικό τρόπο από ό,τι το κάναμε πριν. Νομίζω ότι η παιδεία, η εκπαίδευση, το εκπαιδευτικό σύστημα είναι επίσης ένας άλλος πάρα πολύ σημαντικός πυλώνας ανθεκτικότητας, ο οποίος αναδείχθηκε σε αυτή την περίοδο, από το Μάρτιο περίπου μέχρι σήμερα. Γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά, συνάδελφοι που δουλεύουν στο Πανεπιστήμιο, στα Πανεπιστήμια της χώρας, ότι όχι μόνο η τριτοβάθμια, εμείς γνωρίζουμε την τριτοβάθμια περισσότερο, αλλά και οι άλλες βαθμίδες εκπαίδευσης, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, με τα προβλήματα, τις δυσκολίες, τα πισωγυρίσματα, με τους φόβους, τις φοβίες μερικές φορές, στάθηκαν όρθια όμως. Και όχι μόνο, και το γεγονός ότι στάθηκαν όρθια συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό στο να σταθεί η ίδια η κοινωνία όρθια. Νομίζω ότι το γεγονός ότι τα πανεπιστήμια μας έκλεισαν αλλά παρέμειναν ανοιχτά, ότι ολοκλήρωσαν με τον όποιον τρόπο, με τον παράτερο, θα έλεγα εγώ, της ακαδημαϊκής μας παράδοσης τρόπο, συνέχισαν όμως το εκπαιδευτικό έργο. Το
γεγονός ότι τα σχολεία και οι δάσκαλοι, παρόλο που ήταν κλειστά, παρέμειναν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο σε εκπαιδευτική διαδικασία και η μεγάλη αγωνία, αν θέλετε, και του κόσμου και των νέων ανθρώπων για επανεκκίνηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Και όταν λέω αγωνία, δεν εννοώ ότι συμφωνούμε όλοι σε όλα, ενώ όμως ότι μας προβληματίζει, ότι έχουμε αγωνία γι' αυτό, το σκεφτόμαστε. Ότι ακόμα ότι διαφωνούμε και ότι μαλώνουμε για το πώς θα γίνει αυτό. Αναδεικνύει, νομίζω, το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας σε μια πραγματική ραχοκοκαλιά, δηλαδή σε ένα πραγματικό πυλώνα ανθεκτικότητας της κοινωνίας. Νομίζω ότι αυτό πρέπει επίσης να μας προβληματίσει και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον παρακολουθώ αυτές τις ημέρες συζητήσεις που εντοπίζουμε και άλλους τέτοιους πυλώνες ανθεκτικότητας της ελληνικής κοινωνίας. Νομίζω ότι το ζήτημα του επιστημονικού ανθρώπινου δυναμικού της χώρας έχει απασχολήσει όλους μας. Η χώρα ήταν σε πολύ ευτυχή θέση να έχει ένα επιστημονικό δυναμικό πολύ υψηλού επίπεδου. Αναφέρομαι εδώ τώρα στο ιατρικό υγειονομικό προσωπικό, αλλά νομίζω ότι αυτό μπορούμε να το δούμε και σε άλλους κλάδους πέρα του υγειονομικού πλαισίου. Ένα πολύ υψηλού επίπεδου και μεγάλη ετοιμότητα, θα έλεγε κανείς, ανθρώπινο δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης που μπόρεσε να στηρίξει την κοινωνία σε αυτή την τόσο κρίσιμη κατάσταση. Αυτό νομίζω ότι είναι κάτι που πρέπει να το κρατήσουμε και να το θυμόμαστε και να το ενισχύσουμε στην επόμενη περίοδο. Το ζήτημα του δημόσιου χώρου μας απασχόλησε πάρα πολύ έντονα. Μας απασχόλησε στις συνθήκες του εγκλεισμού και της ανάγκης για δημόσιο χώρο όπου κανείς να μπορεί να συνεχίζει ένα είδος κανονικότητας της ζωής σε συνθήκες κρίσης. Νομίζω ότι το ζήτημα του δημοσίου χώρου θα μας απασχολήσει και στην επόμενη περίοδο, το ζήτημα των πόλεων, δηλαδή τον τρόπο που είναι κατασκευασμένες οι πόλεις μας, των προβλημάτων που αντιμετωπίσαμε όλοι μας όταν χρειάστηκε μεσούσεις της απαγόρευσης, ας πούμε, λειτουργίας της αγοράς, να συνδέσουμε πτυχές της ζωής μας με το δημόσιο χώρο που δεν το είχαμε κάνει ή δεν το είχαμε κάνει σε τέτοιο βαθμό. Άρα νομίζω ότι ο δημόσιος χώρος και η διαφύλαξη και η ανάπτυξη του δημοσίου χώρου θα είναι ένας από τους πυλώνες ανθεκτικότητας για την ελληνική κοινωνία. Και πολλοί άλλοι, νομίζω ότι είναι μια δουλειά την οποία πρέπει να κάνουμε στην επόμενη περίοδο. Επίτηδες δεν αναφέρομαι καθόλου στην οικονομία. Είναι σαφές ότι εισερχόμεθα σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης, ανεξάρτητα από το αν διαφωνούμε ή συμφωνούμε για το βάθος ή για το εύρος αυτής της οικονομικής κρίσης. Όσοι από εμάς έχουμε επαφή με την κοινωνία, πραγματικά γνωρίζουμε ότι η οικονομική κρίση έχει αρχίσει, είναι ήδη εδώ, δεν είναι της επόμενης μέρας. Μεγάλα τμήματα των συμπολιτών μας πιέζονται ιδιαίτερα και κατά συνέπεια νομίζω ότι θα πρέπει να εντοπίσουμε πυλώνες ανθεκτικότητας και στο οικονομικό πεδίο και να τους ενισχύσουμε. Ξέρετε, η Ελλάδα έχει την τύχη και την ατυχία. Μπαίνει σε μία περίοδο κρίσης, έχοντας μόλις βγει από μία άλλη μεγάλη περίοδο κρίσης. Μία δεκαετή περίπου περίοδο κρίσης. Αυτό είναι μία τεράστια δοκιμασία για τη χώρα μας. Έχει όμως και ένα θετικό στοιχείο. Νομίζω ότι είναι καιρός να αναστοχαστούμε τι μάθαμε από την προηγούμενη κρίση. Ξέρετε, όταν κανείς πηγαίνει από κρίση σε κρίση, οφείλει νομίζω να μαθαίνει από τις προηγούμενες κρίσεις. Δηλαδή, ποια ήταν τα στοιχεία κοινωνικής ανθεκτικότητας τα οποία αναδείχθηκαν στην προηγούμενη δεκαετή κρίση, ποια ήταν τα στοιχεία, οι επιλογές, οι σωστές ή λάθος επιλογές, οι οποίες μας πήγαν ένα βήμα παραπέρα. Και νομίζω ότι αυτή η εμπειρία της δημοσιονομικής κρίσης που προηγήθηκε είναι ένα καλό απόθεμα ιστορικής εμπειρίας αλλά και γνώσης που θα χρειαστεί να το αναμοχλεύσουμε λίγο τώρα και να δούμε πώς μπορεί να μας βοηθήσει στην επόμενη περίοδο. Θα ήθελα να τελειώσω με το ζήτημα της ατομικής ευθύνης, το οποίο ήδη αναφέρθηκε εδώ. Η ατομική ευθύνη ήταν ένα σύνθημα έτσι, το οποίο χρησιμοποιήθηκε πάρα πολύ στην προηγούμενη περίοδο. Με βρίσκει πάρα πολύ αντίθετη, θα έλεγε κανείς. Θεωρώ πραγματικά ότι οι κοινωνικές συμπεριφορές που αναπτύχθηκαν στην περίοδο του εγκλεισμού, της καραντίνας, δεν ήταν θέμα ατομικής ευθύνης, ήταν θέμα συλλογικής ευθύνης. Ανέδειξε ακριβώς τη σημασία της συλλογικής ευθύνης. Εάν είχα καθίσει εγώ στο σπίτι μου και ο κύριος Τσιτσελίκης για λόγους ατομικής ευθύνης, αυτό θα ήταν μια απόλυτη τρύπα στο νερό. Έτσι. Το γεγονός ότι οι δράσεις μας και οι πράξεις μας είχαν μια επίπτωση, τουλάχιστον έτσι μας λένε,
στον έλεγχο της υγειονομικής κρίσης και της επιδημιολογικής εξέλιξης είχε να κάνει με το γεγονός ότι όλοι αναπτύξαμε δεξιότητες κοινωνικής συλλογικής ευθύνης. Αυτό ήταν το σημαντικό το οποίο συνέβη σε αυτήν την περίοδο. Και με αυτήν την έννοια πιστεύω ότι και στην επόμενη μέρα, δηλαδή σε αυτό που ζούμε ήδη σήμερα, το πολύ σημαντικό θα είναι να δούμε πώς από τη συλλογική κοινωνική ευθύνη μπορούμε να περάσουμε στη συζήτηση και στη διεκδίκηση δημοσίων πολιτικών. Δημοσίων πολιτικών οι οποίες θα έχουν ως στόχο την ενίσχυση των πυλών ανθεκτικότητας της ελληνικής κοινωνίας. Άρα από την ατομική στη συλλογική ευθύνη και από τη συλλογική κοινωνική ευθύνη στις δημόσιες πολιτικές. Αυτό θα ήταν κάτι το οποίο θα ήθελα να βάλω στο τραπέζι της συζήτησης σήμερα και δεν θα μακρηγορήσω περισσότερο. Νομίζω ότι θα έχω τη δυνατότητα και στη συζήτηση να επανέλθω σε κάποια από αυτά τα σημεία. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ για την τελευταία αναφορά σας, κυρία Λαλιώτου, περί ατομικής ευθύνης. Γιατί πραγματικά έτσι όπως έχει λειτουργήσει, νομίζω μας οδηγεί αλλού. Θα το συζητήσουμε. Είναι πολύ σημαντικό θέμα. Και να πάμε αμέσως τώρα στον κύριο Σωτήρη Λαϊνά, ψυχολόγο διδάκτορα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αναπληρωτή επιστημονικό υπεύθυνο των προγραμμάτων προαγωγής αυτοβοήθειας. Κύριε Λαϊνά, αν είμαστε έτοιμοι. Βεβαίως. Να σας καλησπερίσω και εγώ με τη σειρά μου. Να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Θα ήθελα να ακούσω και τον κύριο Τσιτσελίκη, τον οποίο τον έχω ακούσει πολλές φορές και μου αρέσει πολύ ο λόγος του. Στη συνέχεια θα το κάνουμε. Ρότητα της ψυχικής υγείας. Να κλείσεις το μικρόφωνο σου. Θα κλείνω όλα τώρα μέσω. Θεωρώ ότι τα ζητήματα της ψυχικής υγείας είναι άμεσα συνδεδεμένα με το ευρύτερο πλαίσιο. Το ζήτημα των θεσμικών των δικαιωμάτων νομίζω ότι θα επηρεάσει πάρα πολύ και στη συνέχεια. Αλλά να σας πω μερικές σκέψεις που έκανα εγώ με αφορμή την κουβέντα σήμερα. Θέλω να σας πω ότι παρακολουθώ όλο αυτό τον καιρό και διεθνώς τη συζήτηση στα δικά μου, τα της ψυχολογίας, της ψυχιατρικής, για την πανδημία, για τα τυχόν ψυχικά προβλήματα που μπορεί να αναπτυχθούν. Προφανώς κάποια είναι απολύτως λογικά από τα συμπεράσματα που βγαίνουν, από τις υποθέσεις μάλλον που κάνουμε, γιατί πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί μιλάμε για ένα εν εξελίξει φαινόμενο από τη μία πλευρά και από την άλλη, και θα με διορθώσει ο κύριος Λαγιώτου, εγώ δεν μπορώ εύκολα να βρω ιστορικά συγκρίσιμα φαινόμενα για να το συγκρίνουμε. Αυτή η καθολικότητα που αναφέρατε και εσείς, κυρία Λαγιώτου, και ο κύριος Τσιτσελίκης, μας οδηγεί σε ένα πολύ φαινόμενο καινούργιο με πάρα πολλές διαστάσεις. Ίσως ιστορικά αυτό που προσπαθώ να βρω κάποιες αναλογίες, ούτε με την Ισπανική γρήπη μπορούσα να βρω τότε, δεν θέλω να πάω στους πολέμους γιατί ήταν κάτι διαφορετικό επίσης, ίσως η κρίση του 29 του Κράφτ που είχε μια παγκόσμια επίδραση μετά στην οικονομία, ίσως αυτό με την καθολικότητα μετά των συνεπειών, γιατί και η οικονομική κρίση τώρα θα ακολουθήσει, μπορεί να μας βάλει σε κάποιες σκέψεις. Θέλει πάντως παρόλα αυτά, κατά τη γνώμη μου, προσοχή. Ενώ τα συμπεράσματα που βγάζει η ψυχιατρική και η ψυχολογία προς το παρόν θα ακολουθήσουν προβλήματα, θα αυξηθούν προβλήματα όπως οι καταθλίψεις, η χρήση των ουσιών, η μετατραυματική διαταραχή, φαίνεται να έχουν μία λογική. Κατά τη γνώμη μου υπάρχουν συμβάντα στην ιστορία, περίοδοι που αλλάζει, γίνεται μια αλλαγή και ίσως βιώνουμε μια τέτοια, δεν είναι το αντικείμενό μου, αλλά νομίζω ότι όλο αυτό το καθολικό του φαινομένου μπορεί να μας οδηγήσει σε πιο συνολικές αλλαγές. Που τροποποιείται μετά και το περιεχόμενο αυτών των ίδιων των ψυχικών προβλημάτων. Δηλαδή, τα προβλήματα που βλέπαν οι ψυχολόγοι και οι ψυχίατροι στα ιατρία τους και στα γραφεία τους πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και τα προβλήματα που βλέπαν μετά άλλαξαν, μας λέει ο Μέγας Κάρλ Ρότζες. Δηλαδή, έβλεπα που έτυχε να είναι από το 35 πρέπει να αρχίσει την καριέρα του και μεσουράνησε μετά ο πατέρας ανθρωπιστικής ψυχοθεραπείας και έλεγε ότι έβλεπε ανθρώπους με διαφορετικά προβλήματα μετά τον πόλεμο. Και όσο η Αμερικάνικη κοινωνία και όλα έμπαινε σε μια ευημερία και όλα αυτά. Ένα πράγμα δηλαδή, που θέλω να κρατήσουμε είναι ότι πρέπει να είμαστε κάπως επιφυλακτικοί στο να βγάζουμε έτσι εύκολα συμπεράσματα. Προφανέστατα, οι τόσο στρεσογόνες συνθήκες που δημιούργησε και η ίδια η πανδημία και οι συνθήκες που δημιουργήθηκαν για να την αντιμετωπίσουν, προφανώς επιβαρύνουν πάρα πολύ τον ψυχισμό. Αλλά λέω ότι μπορεί να μην αντιμετωπίσουμε ακριβώς τα ίδια μόνο προβλήματα,
αλλά τα ίδια αυτά προβλήματα να έχουν και άλλο περιεχόμενο και σε αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Και ξέρετε, οι επιστήμες μας της ψυχιατρικής και της ψυχολογίας καμιά φορά είναι αμήχανες σε αυτό. Πάνε με την προϋπάρχουσα γνώση να απαντήσουν σε καινούργια προβλήματα. Και εκεί αρχίζουν τα ζητήματα της όχι επαρκούς αποτελεσματικότητας. Αυτό το βάζω έτσι στην συζήτηση για να το κρατήσουμε. Εμένα η οπτική μου στα ζητήματα της ψυχολογίας και αυτά σχετίζει πάρα πολύ τα προβλήματα τα ανθρώπινα με το περιβάλλον στο οποίο αυτά αναπτύσσονται. Και με τον όρο περιβάλλον, το ιστορικό, το κοινωνικό, το πολιτισμικό. Και αν πάμε στο πιο κοντινό τώρα, στο περιβάλλον που είμαστε σήμερα ή που βιώσαμε τους τελευταίους 2-3 μήνες, έτσι. Είχε κάποια χαρακτηριστικά. Ήταν ένα περιβάλλον τρόμου στην αρχή, όσο μπορώ να το θυμηθώ εγώ, με την έννοια του φόβου κυρίαρχη, το φόβο της μόλυνσης, το φόβο του θανάτου, τη μοναξιά, την απομόνωση. Αυτή η καθημερινή, πώς να το πω, επαφή μας με το θάνατο μέσα από τους τηλεοπτικούς δέκτες επίσης. Έναν επεξέργαστο πένθος που προφανώς θα το πληρώσουν οι κοινωνίες μας, οι δυτικές, με όλη αυτή τη μαζικότητα. Είχε μια αμηχανία όλο αυτό, αμηχανία. Μια διαρκής ανασφάλεια. Υπήρχε σε όλους μας, δεν βγάζω τους αυτούς μας απ' έξω. Θυμήθηκα εγώ στην αρχή μετά με τα μέτρα της, που έχουν μια λογική, τα μέτρα της περιφρούρησης της δημόσιας υγείας δεν μπορούμε εύκολα να πούμε ότι κακώς και τα λοιπά. Από την άλλη θυμήθηκα από τα φοιτητικά μου και μετά χρόνια που πρωτοέπιασα το Φουκώ στα χέρια μου τι έλεγε για την ευβία εξουσία και όλα αυτά. Και θυμήθηκα και έτσι σημαντικούς θεωρητικούς όπως ο Αγκάμπεν που επηρεάστηκε από το Φουκώ και μιλούσε για τις απογυμνωμένες ζωές, δηλαδή την έμφαση μόνο στη βιολογική ύπαρξη που έγινε υπέρ τη δεξιά, που είναι λογικό να σώσουμε αυτό, αλλά οι ανάγκες οι ανθρώπινες, οι ανάγκες του ανθρώπου δεν είναι μόνο να υπάρξει ως βιολογικό. Ο άνθρωπος γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει μέσα από τη σχέση του με τους άλλους και αυτή η έννοια της σχέσης κλονίστηκε πολύ, το πώς σχετιζόμαστε, το πώς επικοινωνούμε. Αρχίσαμε, βρίσκαμε και κυρία Λαγιώτου, σε αυτό έτσι χάρηκα που σας άκουσα. Είχατε μια πολύ, όχι αισιόδοξη ακριβώς, μια ωραία οπτική και τι μπορούμε να δούμε μέσα από αυτά τα ρήγματα που δημιουργούνται. Και αυτή είναι η ελπίδα, αλλιώς έχουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα. Αλλά παρόλα αυτά θέλω να πω ότι πέρα από όλο το στρες που δημιουργούσε όλη αυτή η κατάσταση και δημιουργεί. Και είναι ένα στρες πολλαπλό. Είναι το στρες του να μην αρρωστήσω. Το στρες να μην πεθάνω εγώ κάποιος δικός μου. Το στρες της επικείμενης οικονομικής δυσκολίας ή και κατάρρευσης. Άρα το στρες της ανεργίας. Το πώς θα βιοποριστώ, πώς θα ζήσω. Η μοναξιά, η απομόνωση, όλα αυτά. Μέσα σε όλους αυτούς τους ταυτόχρονα εμφανιζόμενους πολύ επιβαρυντικούς παράγοντες για την ψυχική υγεία, υπάρχει ένα άλλο ζήτημα, γι' αυτό ήθελα να σας ακούσω, κύριε Τσιτσελίκη, το ζήτημα του ελέγχου επί των ζώων μας. Και όταν αυτό θεσμοθετείται και όλο και περισσότερο, εγώ υποστηρίζω ότι. Και το τι υποστηρίζω εγώ δεν έχει σημασία. Υπάρχουν πολύ σημαντικοί θεωρητικοί, υπάρχουν πολύ σημαντικές έρευνες και επιδημιολογικές του Wilkinson, ας πούμε, ενός Βρετανού επιδημιολόγου εξαιρετικού, που έχει γίνει σε πολλές χώρες της. Πολλές χώρες του κόσμου έχει αποδείξει ότι οι πιο υγιείς κοινωνίες σε επίπεδο σωματικής και ψυχικής υγείας δεν είναι οι πιο πλούσιες, είναι οι πιο δίκαιες και πιο συνεκτικές κοινωνίες. Όταν είμαστε μόνοι, όταν είμαστε καχύποπτοι, όταν στιγματίζουμε εύκολα ολόκληρες κοινωνικές ομάδες. Νομίζω ότι αυτός ο παράγοντας του ελέγχου, που μπορεί να ήταν απαραίτητος μέχρι ένα σημείο και να είναι, να το συζητήσουμε σε ποιο σημείο, επιβαρύνει πάρα πολύ την ανθρώπινη ύπαρξη. Σε συνδυασμό με όλους τους προηγούμενους στρεσογόνες παράγοντες που ανέφερα. Και όλα αυτά συμβαίνουν σε ένα περιβάλλον ήδη απορριθμισμένο, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, υπάρχει πέρα από το κεφάλαιο αυτό που έχουμε συσσωρεύσει μέσα από την κρίση, τη δημοσιονομική στη χώρα και όλα αυτά, υπάρχει και πολύ κόπωση από την άλλη πλευρά στον πληθυσμό. Και σε αυτές τις απορριθμισμένες κοινωνίες ξέρουμε ότι όταν οι κοινωνίες απορριθμίζονται, τα ψυχοκοινωνικά προβλήματα εκτινάσονται οι δείκτες τους. Και αυτό είναι ένας φόβος που έχω. Να σας πω ένα παράδειγμα λίγο από τη δουλειά. Εγώ δουλεύω στο πρόγραμμα προηγούμενης αυτοβοήθειας. Είναι πρόγραμμα απεξάρτησης, έτσι. Είναι 4 πρόγραμματα απεξάρτησης στη χώρα. Αντιμετωπίσαμε τις πρώτες μέρες ένα φαινόμενο που δεν το περιμέναμε. Πέρα από τους ανθρώπους που υποστηρίζουμε σε καθημερινή βάση,
από τους πρώτους ανθρώπους που αντιμετώπισαν πολύ σοβαρά προβλήματα επιβίωσης βιοπορισμού ήταν άνθρωποι που είχαν ολοκληρώσει με επιτυχία τα προγράμματα, έχουν προχωρήσει τη ζωή τους, δούλευαν. Και επειδή δούλευαν, για παράδειγμα, στον επισκητισμό, που έκλεισε κατευθείαν, την άλλη μέρα, επειδή ήταν άνθρωποι που ζούσαν με το μηνιαίο μισθό τους, δεν είχαν να φάνε και αναγκαστήκαμε να φτιάχνουμε σακούλες, να μοιράζουμε τρόφιμα σε επανενταγμένους ανθρώπους. Αυτό είναι μια πραγματικότητα, ας πούμε, καινούργια, που δεν την περιμέναμε. Εμείς στοχεύαμε, βλέπαμε τι θα γίνει με τους ανθρώπους που δεν μπορούσαν να έρχονται και στο πρόγραμμα, επειδή είναι και ευάλωτες ομάδες και πώς θα τους υποστηρίξουμε. Και προκύπτει ένα άλλο πρόβλημα. Εκεί να σας πω την αλήθεια, εγώ μέσα μου ανησύχησα πολύ για το πώς θα πάμε. Λειτουργήσαν άτυπα δίκτυα. Άτυπα δίκτυα. Λειτουργήσαν κάπως και κάποια θεσμικά δίκτυα. Κυρίως είναι από την Θεσσαλονίκη η εικόνα μου, όχι από τη Λάρισα, γιατί όσο πιο μεγάλη είναι η πόλη, οι κρίσεις αντανακλώνται με πολύ πιο επώδυνο τρόπο στον πληθυσμό και μάλιστα στον πληθυσμό που βρίσκεται στο περιθώριο. Λέω λοιπόν ότι όλα αυτά που έφερε αυτή η τελευταία η υγειονομική κρίση, που έφερε και φέρει, που ήρθε και δεν έχει τελειώσει, και φοβάμαι πως τα κοινωνικά προβλήματα που θα προκύψουν από τις συνέπειες της υγειονομικής κρίσης, τις οικονομικές, μήπως εμάς μας επιβαρύνουν και περισσότερο, είναι ήδη σοβαρά και όταν αυτά έρχονται σε ένα περιβάλλον μιας κοινωνίας ήδη απορριθμισμένης, εκεί σημαίνει ότι αν μη τι άλλο, δεν χρειάζεται να είμαστε αισιόδοξοι ή απεσιόδοξοι, χρειάζεται να ανασυνταχτούμε γρήγορα και να δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε. Αλλιώς νομίζω ότι θα έχουμε πρόβλημα. Η λογική λέει μέχρι τώρα ότι σε τέτοιες περιόδους κρίσης, ήδη σε προθυμισμένες κοινωνίες, αυτά τα προβλήματα γιγαντώνονται πάρα πολύ και οι άνθρωποι δυσφορούν όλο και περισσότερο. Η έννοια του στίγματος ολόκληρων κοινωνικών ομάδων είναι επίσης πάρα πολύ επικίνδυνη και δεν μιλάω μόνο από άποψη κοινωνική, μιλάω και για την καθημερινότητα όλων των ανθρώπων. Ο άνθρωπος όσον για να αναπτυχθεί υπάρχει μέσα από τις σχέσεις του, όπως είπαμε, μέσα από όταν υπάρχει ένα περιβάλλον αποδοχής εμπιστοσύνης προχωράει, όταν υπάρχει ένα περιβάλλον καχυποψίας, έντονου ατομισμού, μοναξιάς κτλ. Τα πράγματα δυσκολεύουν. Ένα σχόλιο θα ήθελα να κάνω πολύ γρήγορα, που επίσης ίσως είναι από τα πράγματα που με συγκλώνησαν περισσότερο στην κρίση αυτή και παρακολουθώντας την κρίση. Το ότι έπληξε πάρα πολύ τις λεγόμενες ανεπτυγμένες χώρες και νομίζω ότι ανέδειξε και πολύ πυρηνικά ελλείμματα των κοινωνιών του δυτικού τύπου. Για παράδειγμα, αυτό που με συγκλώνησε περισσότερο ήταν η μαζική θάνατη σε κέντρα ηλικιωμένων. Στη Γαλλία, στη Γαλλία σίγουρα, δεν θυμάμαι σε ποιες άλλες χώρες, και στην Ισπανία νομίζω και στην Ιταλία, που άγγιζε και περισσότερα πράγματα που αφορούν ίσως την κοινωνική συγκρότηση, τις σχέσεις και αυτό το αδιόρατο ή ορατό πλέον έτσι, αίσθημα της ακραίας μοναξιάς και απομόνωσης και μου θύμισε εκεί τις απογυμνωμένες υπάρξεις του Αγκάμπεν, δηλαδή άνθρωποι που υπάρχουν, απλά υπάρχουν, που δεν σχετίζονται κτλ. Αυτό με κλώνησε, θέλω να σας πω στα αλήθεια, γιατί ενώ υπερασπιζόμαστε τις κατακτήσεις του πολιτισμού μας, θα πρέπει να έχουμε την εντιμότητα και το θάρρος να δούμε και τα ελλείμματα που έχουμε και είναι πολλά. Τώρα, και δύο-τρεις σκέψεις όσον αφορά στην αντιμετώπιση από των διάφορων προβλημάτων που σίγουρα αναπτύσσουν και θα αναπτυχθούν και ήταν πολλά. Δεν ξέρουμε όμως πόσα, δηλαδή ό,τι και να πούμε τώρα θα είναι πολύ πρόχειρο. Ίσως ένα όμως αντικειμενικό δεδομένο που έχουμε ήδη είναι η τεράστια αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας. Που αυτό έχει να κάνει πολύ και με την ποιότητα των σχέσεων που υπήρχε πριν την κρίση του COVID-19 και με ό,τι αυτό επέφερε τώρα στις κοινωνίες. Έχουμε σίγουρα την αύξηση ήδη, αυτό το εμπειρικά μπορώ να σας το πω από τα διάφορα προγράμματα, την αύξηση της χρήσης ψυχοτρόπων ουσιών, είτε νόμιμων, αλκοόλ κτλ, είτε ηρεμιστικών, είτε παράνομο. Γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι όταν η ανθρώπινη ύπαρξη δυσφορεί, ψάχνει να βρει τρόπους να αντιρροπήσει αυτή τη δυσφορία. Και είναι πολύ σύνηθες, είναι πολύ σύνηθες το φαινόμενο οι άνθρωποι να καταφεύγουν στην κατάχρηση αλκοόλ, ηρεμιστικών ή όποιες άλλες ουσίες μπορεί να τους ηρεμήσει. Και μιλάμε για πληθυσμούς πολύ διαφορετικούς από αυτούς που συνήθως
έχουμε στο μυαλό μας ως ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα εξάρτησης. Οπότε όσον αφορά στην αντιμετώπιση, αν μπορούμε να πούμε κάτι, εμένα μου βοηθάει πολύ το σχήμα ότι την υγεία και την ασθένεια να τις τοποθετούμε στα άκρα ενός συνεχούς. Από τη μία πλευρά η ασθένεια, από την άλλη την υγεία. Με αυτό το σκεπτικό, με όλη αυτή την ψυχοποιηστική συνθήκη που βιώσαμε και ίσως βιώσουμε με άλλο τρόπο τώρα λόγω των οικονομικών συνεπειών στην κοινωνία μας, τη βιώσαμε όλοι. Ο βαθμός της επιβάρυνσης που έχουν τα άτομα εξαρτάται πολύ από το κοινωνικό κεφάλαιο που διαθέτουν τα άτομα αυτά. Δηλαδή, οι άνθρωποι ήταν πιο ευάλωτοι ήδη πριν την εμφάνιση της πανδημίας, με όλο αυτό το, με όλες αυτές τις αλλαγές. Αν δεν είχαν και κοινωνικό κεφάλαιο, θα είναι άνθρωποι που θα χρειαστούν μάλλον συστηματική στήριξη πλέον. Νομίζω ότι όλοι μας όμως θα χρειαστούμε στήριξη, γιατί περάσαμε ήδη ένα σοκ στον τρόπο που επικοινωνούμε κτλ. Ο βαθμός της υποστήριξης που χρειαζόμαστε, νομίζω εξαρτάται, σας λέω, από το κοινωνικό κεφάλαιο. Και νομίζω οι κοινωνίες που δεν ήταν απόλυτα απορριθμισμένες, που υπήρχαν κοινωνικά δίκτυα μεταξύ των πολιτών κτλ., θα αντιμετωπίσουν καλύτερα σε ένα βαθμό τα φαινόμενα αυτά. Στις πολύ απορριθμισμένες κοινωνίες, νομίζω όλη αυτή η επιβάρυνση και κυρίως αυτή που προέρχεται πλέον από τα οικονομικά δεδομένα, και μιλάω για την Ελλάδα περισσότερο, που δεν είχαμε, ας πούμε, και όλο αυτό το τραύμα των εκατοντάδων θανάτων ή των χιλιάδων θανάτων, που φαντάζομαι θα δυσκόλευε ακόμα περισσότερο την κατάσταση, θα εξαρτηθεί πάρα πολύ από τις συλλογικές μας αντιδράσεις. Σε επίπεδο θεσμικό, τυπικό, αλλά και πάρα πολύ στο πώς είναι συγκροτημένες οι κοινωνίες μας και οι κοινότητες μας. Θέλω τέλος να πω ότι, να μείνω και εγώ σε αυτό που είπε η κυρία Λαγιώτου, ότι εδώ η κρίση ανέδειξε και τον πολύ σημαντικό χαρακτήρα της τεχνολογίας και στο θετικό όμως. Δηλαδή, προσπαθούσα να φανταστώ ότι αν δεν υπήρχαν και όλα αυτά τα προγράμματα, το Skype, το Zoom που είμαστε τώρα κτλ., πόσο πιο δύσκολα θα ήταν οι άνθρωποι με το παραδοσιακό τηλέφωνο μόνο, όταν είναι απομονωμένοι, ενώ τώρα τουλάχιστον βλέπουν τον άνθρωπό του. Οφείλουμε να το πούμε αυτό. Σίγουρα θα επιφέρει αλλαγές και στην επικοινωνία. Ήδη υπάρχουν θεωρητικοί που μελετούσαν πάρα πολύ, πολύ πριν την κρίση, πώς, περισσότερο στις νέες γενιές το μελετούσαν πριν, πώς επηρεάζονται από τις νέες τεχνολογίες, ο τρόπος που σχετίζονται οι άνθρωποι, ο τρόπος που ερωτεύονται, ο τρόπος, πολλά πράγματα, πόσο μάλλον τώρα. Σίγουρα η αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων δεν μπορεί, των ψυχικών προβλημάτων που προκύπτουν στη βάση της απομόνωσης, μοναξιάς, της πίεσης, δεν μπορεί να απαντηθεί μόνο μέσα από τους ειδικούς. Οπότε οι κοινωνίες μας δεν μπορούν να αναθέσουν πλήρως την επίλυση. Θα πρέπει να δουν την ίδια τους τη συγκρότηση και τη λειτουργία σε πιο συλλογικά σχήματα για να προχωρήσουν. Και για να ερμηνεύσουμε τα φαινόμενα, ήδη σας είπα εγώ από την πλευρά της ψυχολογίας και της ψυχιατρικής, χρειαζόμαστε πάρα πολύ βοήθεια, τα ψυχικά προβλήματα λέω, από άλλες επιστήμες, μια διεπιστημονική προσέγγιση, την ανθρωπολογία, την ιστορία, κατά κύριο λόγο, λίγο την ανθρωπολογία, την κοινωνιολογία επίσης, τέτοιου τύπου επιστήμες που μπορούν να μας βοηθήσουν στο να ερμηνεύσουμε καλύτερα τα φαινόμενα. Και θα κρατήσω όμως την αισιόδοξη ματιά της κυρίας Λαγιώτου, γιατί πραγματικά μου έκανε καλό που την άκουσα, για τα ρήγματα και πώς μπορούμε να δούμε να μην χάσουμε απόλυτα το παιχνίδι. Βέβαια, στο πίσω μέρος του μυαλού μου οφείλω να σας πω ότι υπάρχει και η παροιμία του λαού μας ότι στην αναμπούλα ο λύκος χαίρεται, σε επίπεδο θεσμικό, για να σας δώσω και τη συνέχεια, κύριε Τζιλίκη. Δηλαδή, μπορεί να έχουμε και υποχωρήσεις, αλλά νομίζω ότι μπορούμε τουλάχιστον να αγωνιστούμε και να θυμόμαστε ότι συλλογικά θα δοθούν οι απαντήσεις και στα ζητήματα της ψυχικής υγείας. Εγώ το υποστηρίζω πάρα πολύ και επιστημονικά αυτό, με την ιδέα της αλληλοβοήθειας, της αλληλεγγύης και όλα αυτά στην ψυχική υγεία. Αυτά από μένα. Πολύ ωραία. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν τον Σωτήρη Λαϊνά και να κάνουμε μία προσπάθεια να πάμε στον κύριο Τσιτσελίκη. Κύριε Τσιτσελίκη, μας ακούτε? Εγώ σας ακούω. Αν μπορούμε τώρα και... Τέλεια. Αν έχουμε καλύτερη σύνδεση, να ξεκινήσουμε. Ο κύριος Τσιτσελίκης, να το πω για τους τηλεθεατές, ακροατές, ακροάτριες, ότι είναι καθηγητής δικαίου δικαιωμάτων του ανθρώπου στο Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας. Κύριε Τσιτσελίκη, με χαρά να σας ακούσουμε. Ευχαριστώ.
Ελπίζω τώρα να είναι σύνδεση εντάξει. Θα μου γράψετε αν κάτι δεν πάει καλά. Νομίζω ότι είμαστε καλά. Ωραία. Νομίζω ότι είμαστε καλά. Έχω κάνει τις απαραίτητες ευχαριστίες, οι οποίες είναι ουσιαστικές βέβαια, γιατί επαναλαμβάνω είναι σημαντικό να συζητάμε, γιατί όσο συζητάμε κάποια καινούργια ιδέα θα μας έρθει, κάτι θα κάνουμε καλύτερα σε αυτό το πρωτόγνωρο, όπως είπαμε όλοι, φαινόμενο, το οποίο θα κληθούμε, όχι φοβάμαι, φαίνεται ότι θα κληθούμε να το αντιμετωπίσουμε και παραπέρα, δεν τελείωσε. Τώρα, η δικιά μου οπτική γωνία, η οποία θα διασταυρωθεί και με τις κυρίες Λαλιώτου, αυτά που είπε, με τα οποία συμφωνώ, και με τον κύριο Λαϊνά βέβαια, είναι ότι ζούμε σε ένα περιβάλλον δεδομένο θεσμικό, το οποίο το λέμε δημοκρατία και μέσα στο οποίο συζητάμε και διαφωνούμε, γιατί χωρίς διαφωνία και χωρίς διαφορετικές απόψεις δεν θα προχωρήσουμε ποτέ. Άρα, ακόμα αυτό το πλαίσιο μας είναι πάρα πολύ σημαντικό και για το συγκεκριμένο ζήτημα. Το πώς θα ξεπεράσουμε την κρίση, τις κρίσεις, γιατί νομίζω ότι είναι πολλές διαφορετικές παράλληλες κρίσεις στις διαφορετικές παράλληλες επόμενες μέρες και καταστάσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, γιατί διαφορετικά αντιμετωπίζει το ζήτημα αυτό κάποιος ο οποίος είναι ενδεχομένως εύπορος, άλλος που είναι απομονωμένος, άλλος ο οποίος είναι στη φυλακή, άλλος ο οποίος είναι τσιγκάνος σε έναν καταβλισμό, άλλος ο οποίος είναι φτωχός στον δρόμο, κλπ. Άλλος ο οποίος είναι παιδί, άλλος ο οποίος είναι πλούσιος αλλά άρρωστος. Έτσι. Νομίζω λοιπόν έχουμε πάρα πολλές διαφορετικές επόμενες μέρες, οι οποίες βέβαια είναι εδώ και καθημερινά μεταβάλλονται. Αυτό το οποίο, και χρησιμοποιώ την ορολογία της κυρίας Λαλιώτου, ένας πυλώνας ανθεκτικότητας, τον οποίο έχουμε απόλυτη ανάγκη, είναι να κρατήσουμε, αν όχι να βελτιώσουμε, αλλά σίγουρα όχι να το διαλύσουμε, το οικοδόμημα της δημοκρατίας, το οποίο έχει πάρα πολλούς πυλώνες και δεν είναι ένας μόνο. Και όπως επίσης ένας βασικός είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έτσι, τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν επίσης, το λέω λίγο σχηματικά γιατί μας ενδιαφέρει τώρα, ένα τρίγωνο πυλώνα, ο οποίος είναι η ισότητα και η αλληλεγγύη μαζί με τα δικαιώματα. Από τη στιγμή λοιπόν που αντικειμενικά έχουμε συμπιεστεί στα δικαιώματά μας το τρίμηνο τουλάχιστον του εγκλισμού και πολλοί από εμάς έχουν χάσει ενδεχομένως και το δικαίωμα στην εργασία και πολλά άλλα κοινωνικά δικαιώματα, θα πρέπει να δούμε πώς θα στηρίξουμε τους άλλους δύο πυλώνες αυτού του της τρίγωνης κατασκευής της σύγχρονης δημοκρατίας, των δικαιωμάτων ειδικά, ώστε μέσα από την αλληλεγγύη και την ισότητα να βοηθήσουμε και να ενισχύσουμε όλους όσους έχουν εκτεθεί ή κινδυνεύουν να εκτεθούν απέναντι στους κινδύνους που ήδη υπάρχουν ή θα αντιμετωπίσουν αργότερα. Είτε από την οικονομική κρίση που είναι επάλληλη, είτε από την υγειονομική, είτε από την κοινωνική, τα ψυχολογικά προβλήματα, έτσι, όλα αυτά είναι αλληλένδετα. Εδώ τώρα υπάρχει ένας βασικός φορέας ο οποίος είναι υπεύθυνος να βοηθήσει και είναι το κράτος. Δηλαδή το κράτος και οι δομές του, οι οποίες θα πρέπει να παράσχουν κάτι ώστε να εξισορροπήσει αυτό που το ίδιο συμπίεσε. Αν θεωρήσουμε ότι καλό συμπίεσε τα δικαιώματά μας για να γλιτώσουμε από κάτι το οποίο ήταν επίγον και άμεσο. Ο κίνδυνος δηλαδή να κολλήσουμε τον ιό αυτό. Έγινε αυτό. Εδώ θα πρέπει λοιπόν να σταθούμε λίγο κριτικά. Έγινε σωστά αυτό, δηλαδή το κράτος όντως βοήθησε αυτούς τους ανθρώπους που ήταν στο σπίτι τους μόνοι, είτε άρρωστοι, είτε προσέξτε, υπάρχουν και πάρα πολλοί. Εγώ το βάζω αυτό γιατί είναι νομίζω ένα κενό στη συζήτηση. Τι απέγιναν όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν προγραμματισμένες, όχι μόνο εξετάσεις, αλλά εγχειρήσεις, έπρεπε να τους δει γιατρός οπωσδήποτε. Δηλαδή είχαν μια ρουτίνα ανάγκη στα επόμενους τρεις μήνες, τους πέρασαν δηλαδή και τους επόμενους μήνες, για να μην πάθουν κάτι πολύ χειρότερο και ενδεχομένως και να μην πεθάνουν. Το κράτος με ρύμνησε για αυτούς, ειδικά σε απομονωμένες περιοχές κλπ. Είναι ερωτήματα τα οποία αφορούν την υγεία στενά, αλλά υπάρχουν και άλλες πληθυσμιακές ομάδες, αυτές που ονομάζουμε ευάλωτες, οι οποίες ξεκίνησαν από ένα σημείο εκκίνησης πολύ πιο χαμηλά από ότι εμείς οι υπόλοιποι, αν θεωρήσουμε ότι είμαστε εμείς υγιείς και είχαμε, ας πούμε, κάποιες εγγυήσεις για να την περάσουμε αυτή την τρίμηνη δοκιμασία. Φαίνεται ότι όχι αρκετά. Το ότι μοιράστηκαν 600-800
ήταν κάτι καλό, γιατί μπορεί να σώθηκαν άνθρωποι, αλλά υπάρχουν σίγουρα πολλοί άνθρωποι που αντιμετωπίζουν ακόμα και το φάσμα της πείνας, όπως ανέφερε ο κύριος Λαϊνάς προηγουμένως, γιατί απλούστατα δεν είχαν τα μέσα ή δεν έχουν από εδώ και πέρα τα μέσα. Άρα το θέμα της ισότητας για να αντιμετωπίσουμε την κρίση όλοι από ένα κοινό ίσο σημείο εκκίνησης μέσα από δεσμούς αλληλεγγύης λειτουργήσε. Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα που θα πρέπει συνεχώς να το βάζουμε και συνεχώς να το ελέγχουμε. Έτσι, το κράτος δεν είναι μόνο του. Και εδώ πάω στο δεύτερο κομμάτι, που είναι τι σημαίνει δημοκρατία. Έτσι, η δημοκρατία μεταξύ πολλών άλλων, που δεν είναι η ώρα βέβαια να αναφερθώ, έχει πολλούς διαφορετικούς πυλώνες. Έχει, ας πούμε, τον πυλώνα της λογοδοσίας των οργάνων του κράτους. Έχει τον πυλώνα του ελέγχου, του δημοκρατικού ελέγχου του κράτους. Έχει τον πυλώνα της πολυφωνίας. Και έχει αυτό που μας ενδιαφέρει τώρα, σε αυτή τη συζήτηση, είναι το τι είναι οι πολίτες, δηλαδή ο Δήμος, εμείς όλοι μας, όλοι οι πολίτες μαζί, ότι είμαστε ένα συλλογικό όργανο, το κεντρικό και βασικό της δημοκρατίας. Αυτό βέβαια επειδή εξατομικεύεται στο ένα εκατομμυριοστό που μας αναλογεί εμάς τους Έλληνες πολίτες, ξαφνικά πέφτουμε σε μια στη δικιά μας ατομικότητα, το πώς θα σωθούμε ή πώς θα γλιτώσουμε από τον κίνδυνο, το οποίο ουσιαστικά διασπά το σώμα των πολιτών του κράτους, το Δήμο. Και γιατί είναι κρίσιμος ο Δήμος? Γιατί ο Δήμος είναι αυτός ο οποίος θα ελέγξει. Είναι ο Δήμος μέσα στον οποίο θα γίνουν συζητήσεις. Είναι ο Δήμος τελικά αυτός ο οποίος δίνει τη δημοκρατική χρειά, το δημοκρατικό πρόσημο σε ένα κράτος, αν το έχει. Αν λοιπόν μας ενδιαφέρει και αναζητούμε πυλώνες ανθεκτικότητας, όπως πολύ σωστά ήταν το παράδειγμα της τουλάχιστον τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο το έχω ζήσει και εγώ από μέσα, ότι δουλεύαμε, όχι μόνο δουλεύαμε, υπερδουλεύαμε για να το κρατήσουμε όρθιο, και θα έλεγα, λόγω κεκτημένης ταχύτητας ενδεχομένως, προχωράμε εμείς μόνοι μας. Αυτό μου κάνει μεγάλη εντύπωση, αλλά αυτό είναι άλλη συζήτηση. Είναι ότι άλλοι πυλώνες θα πρέπει να τους προσέξουμε. Φέρω ένα παράδειγμα, ένα τεράστιο έλλειμμα πολυφωνίας στην Ελλάδα. Έχει μετρηθεί. Είμαστε 64η χώρα στον κόσμο. Είμαστε 26η χώρα στην Ευρώπη. Των 28, μάλλον των 27 πλέον. Κάτι δεν πάει καλά σε αυτό. Είμαστε όλοι χαρούμενοι ότι δεν πέθαναν πάρα πολλοί άνθρωποι στην Ελλάδα. Αλλά απ' την άλλη, θα πρέπει να μην είμαστε καθόλου χαρούμενοι ότι δεν μας επιτράπηκε τελικά, ακόμα και ως αυτοπεριορισμός, να διαφωνήσουμε με την κυβέρνηση και τα μέτρα που υπάρχουν. Αυτό θα πρέπει λίγο να μας ανησυχήσει. Θα πρέπει να μας ανησυχήσει ότι δεν υπήρξε διαφάνεια στις πράξεις της συγκεκριμένης κυβέρνησης κατά τη διάρκεια των μέτρων, ακόμα και αν ήταν τα πιο σωστά, ακόμα και αν συμφωνούσαμε με αυτά. Δεν υπήρξε σε πολύ μεγάλο βαθμό λογοδοσία ακόμα. Έτσι, η διακυβέρνηση ασκείται με πράξη ομοθετικού περιεχομένου που κατά το Σύνταγμα είναι πάρα πολύ περιορισμένες οι συνθήκες στις οποίες μπορούν να λειτουργήσουν αυτές οι πράξεις ομοθετικού περιεχομένου. Ισχύουν αυτές, υπάρχουν εγγύησεις για όλα αυτά? Αυτό λοιπόν το μονάκριβό μας σπίτι, οικοδόμημα με τους πυλώνες του η δημοκρατία, εάν αρχίσει και υποχωρεί, θα έχουμε κάνει μια τεράστια ζημιά πέρα από τη διακινήρευση της υγείας μας. Και γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ. Εδώ τώρα υπάρχουν δύο κίνδυνοι για το άμεσο μέλλον, που ήδη έχουν διακριβωθεί από πολλούς ερευνητές και διανοητές στην Ελλάδα και αλλού βέβαια. Ότι υπάρχει ένας εθισμός, θα το έλεγα, αυτό που λέτε και σαν ως μυθριδατισμός, δηλαδή έχουμε εθιστεί διπλά. Πρώτον, οι ίδιοι οι άνθρωποι στην εξουσία, ότι μπορούν σιγά σιγά να διαπερνούν τα όρια αυτά που λέγαμε. Δεν χρειάζεται να λογοδοτούμε και τόσο πολύ. Δεν χρειάζεται να είμαστε υποκείμενοι σε έλεγχο. Δεν χρειάζεται να το πολύ συζητάμε. Οπότε σιγά σιγά μπορώ να κυβερνώ και σε άλλους τομείς, όχι στο συγκεκριμένο του άμεσου κινδύνου που υπαγόρευσε όντως ο κορονοϊός και ότι αυτό σημαίνει. Αυτό λοιπόν, η έξι στην αυθαιρεσία τελικά, δηλαδή το να ξεπερνάω σιγά σιγά τα όρια και κανένας να μην παραπονείται, ρίχνει τον μπαλάκι βέβαια και στην άλλη πλευρά, που είμαστε εμείς ο Δήμος. Εμείς δηλαδή το σύνολο των πολιτών, δεν μας αναλογεί το να ελέγχουμε συνεχώς την πολιτική, προφανώς. Τι συνέβη τώρα, και θα πάρω την παρομοίωση του κύριου Λαϊνά. Ο λύκος
και τα πρόβατα. Δηλαδή ο λύκος συνεχώς συνεχίζει, μάλλον η εξουσία δεν το θεωρούμε λύκο, αλλά η εξουσία μπορεί να έχει τάση να γίνει ο λύκος. Και εμείς πολίτες δεν είμαστε πρόβατα, αλλά σιγά σιγά αρχίζουμε και συμπεριφερόμαστε σαν πρόβατα, αυτό που ο ένας ακολουθεί τον άλλο, με σκυμμένο το κεφάλι και δεν βλέπουμε καν που πάμε. Αυτό λοιπόν είναι ένας κίνδυνος, το οποίο ουσιαστικά τι κάνει, μετατοπίζει τα όρια της δημοκρατίας, ολοένα και προς τα μέσα και συρρυκνώνοντας και ροκανίζοντας τους πυλώνες της ήδη ανθεκτικότητας που είχαμε, προ. Έτσι, εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάτι προ-κρίση αυτή, γιατί οι κρίσεις είναι αλυσιδωτές. Είτε πάρουμε το ελληνικό παράδειγμα με την οικονομική κρίση, που είχε βασικό χαρακτήρα την οικονομική κρίση, αλλά αν πάρουμε λίγο πιο παγκόσμια, θα δούμε ότι οι κρίσεις που υπαγορεύουν, ή μάλλον οι καταστάσεις που υπαγορεύουν μια αναγκαιότητα για να ληφθούν τα εξαιρετικά μέτρα, αυτά που θα έλεγε ο παλιά και ο Φουκώ ή ο Αγκάμπεν τώρα κλπ. Κλπ. Είναι ότι υπάρχει συνεχώς μια διαδοχή αυτών των λόγων που μας κάνουν να φερόμαστε ότι πρέπει να υπαχθούμε σε εξαιρετικά μέτρα. Από την περίοδο του πολέμου της τρομοκρατίας μέχρι πολλά άλλα που δεν είναι τώρα της ώρας, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει μια διαδοχή σε αυτό που μας οδηγεί στο να θεωρήσουμε ότι η εξουσία καλά κάνει και παίρνει τα μέτρα μας, ακόμα και ερήμην μας. Γιατί είναι για το καλό μας και εμείς καλά θα κάνουμε ακόμα και με κάποια έτσι χασούρα, κάποιο έλλειμμα δημοκρατικότητας να τα δεχτούμε. Για το καλό μας, έτσι. Αυτό λοιπόν το σχήμα διολυσθένει συνεχώς και θα έλεγα ότι υπάρχει ένα, θα κάνω μια μεταφορά, εντροπία της δημοκρατίας, δηλαδή ότι η δημοκρατία χάνει το πρόσημο που την κάνει η δημοκρατία ή τα χαρακτηριστικά που την κάνουν η δημοκρατία και τίνει, δεν λέω ότι το πάθαμε ήδη, αλλά τίνει να χάσει αυτή την ουσία, την ενέργεια, το δυναμικό της που την κάνει η δημοκρατία. Άρα σε μια κατάσταση εντροπίας είναι ότι δεν έχουμε καμία ενέργεια. Αν δεν έχουμε καμία δημοκρατική ενέργεια σε αυτό το σύστημα, στο κλεισό σύστημα του κάθε κράτους, τότε έχουμε χάσει αυτό που λέγαμε και μπορεί να έχουμε σωθεί ενδεχομένως από την αρρώστια ή τον οποιοδήποτε κίνδυνο, αλλά τελικά η εξουσία θα μείνει μόνη της σε ένα άλλο καθεστώς. Έτσι, αυτό το τραβάω φυσικά το επιχείρημα στα άκρα, δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο τώρα. Τα κράτη που δεν είναι δημοκρατικά στον κόσμο, για να πάμε στο παγκόσμιο παράδειγμα των 195 κρατών, αν μπορούσε να γίνει μια μελέτη, να τα βάλουμε κάτω, να δούμε πώς ροκανίσαν ο καθένας το δικό του πυλώνα εξουσίας, είτε ήταν δημοκρατικός ή όχι, θα δούμε φυσικά αμέσως ότι τα μη δημοκρατικά κράτη φέρθηκαν μη δημοκρατικά, εννοείται, αλλά πολλά άλλα φερόμενα ως δημοκρατικά, και το υποψιαζόμασταν αυτό, αμέσως πέταξαν το μανδύα της δημοκρατίας. Βλέπετε την Ουγγαρία και το πόσο εύκολα ο Όρμπαν ανακοίνωσε ότι πλέον δεν χρειάζεται να έχουμε καθόλου όλους αυτούς τους θεσμούς και εμείς η καλή εξουσία θα ξέρει να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Και το τελευταίο που νομίζω αξίζει να συζητήσουμε και παίρνω πάντα, τώρα εγώ κάνω ουσιαστικά brainstorming με αυτά που άκουσα, είναι ότι να κρατήσουμε κάποιους πυλώνες από όλα αυτά, όχι μάλλον όλους τους πυλώνες, γιατί προσέξτε, σε αυτό το σχήμα της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων, αν πέσει ο ένας πυλώνας τελείως, ακυρώνει τα υπόλοιπα. Άρα δεν υπάρχει, δηλαδή, δεν πειράζει, χάσαμε την πολυφωνία, αλλά έχουμε δημοκρατία, δεν γίνεται αυτό. Πρέπει να τα έχουμε σε ένα μίνιμουμ δημοκρατικότητας, το οποίο είναι δύσκολα μετρήσιμο και ανάλογα με τη συγκυρία πάντα, όλους τους πυλώνες όρθιους. Για να μπορέσουμε λοιπόν να ευτυχήσουμε με όρους ψυχολογίας, αλλά και να μην καταστραφούμε οικονομικά, προφανώς, θα πρέπει να βρούμε και άλλα εργαλεία να σηκώσουμε και άλλους πυλώνες. Και ένας πυλώνας, κατά τη γνώμη μου, είναι τα κοινά πράγματα, τα κοινά αγαθά. Δηλαδή να προσπαθήσουμε όλοι μαζί από κοινού να δουλέψουμε όχι μόνο στη δημοκρατία και στην οικονομία, αλλά στους δημόσιους χώρους, που είπε η κυρία Λαλιώτου, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είδαμε πόσο μας λείψανε ξαφνικά, μόλις έγινε αυτό που έγινε. Η δημόσια υγεία, είδαμε πώς μια κυβέρνηση, η οποία ποτέ δεν είχε μιλήσει προγραμματικά για τη δημόσια υγεία, έτσι, ποτέ. Τώρα το αναγκάζεται, χρειάζεται να δουλέψει γύρω από το σύστημα δημόσιας υγείας.
Το ερωτηματικό είναι θα το κάνει μετά την κρίση. Κοινές πολιτικές για πάρα πολλά πράγματα, όπου συμμέτοχος θα είναι ο κάθε ενδιαφερόμενος, άρα αλλάζουμε τελείως τα υποκείμενα της άσκησης εξουσίας. Αυτό είναι το κρίσιμο στο παράδειγμα των κοινών. Και νομίζω αυτό, αν μπορέσουμε να πάρουμε το παράδειγμα από τα δίκτυα αλληλεγγύης που ξεπίδησαν και τους ανθρώπους οι οποίοι βρέθηκαν ξαφνικά σε απόλυτη δυσκολία και θα βρεθούν και βρίσκουν έτσι, γιατί δεν τελείωσαν αυτά. Αυτά τώρα θα αρχίσουν συνεχώς να έχουμε ομάδες ανθρώπων οι οποίοι να βρίσκονται σε απόλυτη δυσκολία να ανταπεξέλθουν. Θα πρέπει να δούμε πώς θα οικοδομήσουμε σαν κοινωνία τέτοια δίκτυα τα οποία ακόμα και να θεσμοθετηθούν. Αυτό έχει γίνει στην Ιταλία, για παράδειγμα. Σε πάρα πολλές πόλεις έχουμε τα αστικά δίκτυα των κοινών, έχουμε και άλλες μορφές, οι οποίες μπορούν σιγά-σιγά και να θεσμοθετηθούν και να βοηθηθούν και από το κράτος. Δεν είναι κακό αυτό. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει κτήμα μας, δηλαδή εμάς του Δήμου των πολιτών. Εδώ λοιπόν νομίζω επίσης μια μεγάλη πρόκληση, αν θέλουμε να είμαστε αισιόδοξοι, για να πάμε τα πράγματα ακόμα καλύτερα από αυτά που τα βρήκαμε πριν την κρίση. Νομίζω θα κλείσω εδώ. Έχω βάλει διάφορα ερωτηματικά, ανοιχτά ερωτήματα. Ζητήματα τα οποία μπορούμε να συζητήσουμε. Ευχαριστώ. Και εμείς σας ευχαριστούμε, κύριε Τσελίκη, πάρα πολύ. Και νομίζω ότι τώρα μπορούμε να πάμε και στον κύριο Σωτήρη Βουλγαρή, είναι αντιδήμαρχος κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Λαρισαίων και εκπαιδευτικός ο ίδιος. Κύριε Βουλγαρή. Κύριε Βουλγαρή. Ναι. Ανοίξτε. Τι κάνετε? Μ' ακούτε? Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Σας βλέπουμε. Καλησπέρα και σε εσάς. Εγώ κλείνω το μικρόφωνο μου για να μην μικροφωνήσει και για να ακούσουμε εσάς σε έτσι μια σύντομη. Ευχαριστώ και για το λόγο, κύριε Θεοδόρου. Καλωσορίζω τους συνομιλητές μας, τον κύριο Τσιλίκη, τη φίλη την κυρία Λαλιώτου, την οποία συνέβαινε να είμαστε σε κάποιες επιτροπές επιλογών παλαιότερα, γνωριζόμαστε από εκεί, και τον αγαπητό μου φίλο του και συνεννόματο τον κύριο Λαϊνά. Νομίζω ότι τέθηκαν πάρα πολλά ζητήματα τα οποία ήταν πάρα πολύ ουσιαστικά. Σίγουα ζούμε στη φάση μιας πρωτόγνωρης κατάστασης, όπως περιγράφηκε από όλους τους συνομιλητές, στα διάφορα επίπεδα, από την οπτική την οποία ο καθένας μέσα από τον επιστημονικό τομέα περιέγραψε. Βιώσαμε πράγματα και καταστάσεις τις οποίες δεν υπήρχε και ένα προηγούμενο ιστορικό άμεσο αντιδράσιο. Διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν ελλείμματα και ανάγκες πάρα πολλές για να βοηθηθούμε και να μπορέσουμε να συνεργαστούμε και να ξεπεράσουμε όλη αυτή την κατάσταση του ιού και όλο αυτό το οποίο δημιούργησε από στο εργασιακό, στο κοινωνικό, στο οικονομικό επίπεδο. Σαν αντιδήμαρχος πια κοινωνικής πολιτικής, σαν εκπαιδευτικός βέβαια κατά βάση, διαπιστώνω και αυτό το οποίο σχεδόν έκτισε ο κ. Τσιτσιλίκης, ότι οι πυλώνες της δημοκρατίας και γενικά οι πυλώνες αυτού του κοινωνικού οικοδομήματος πρέπει να στέκονται όλοι όρθιοι, γιατί όπως αρχικά του είχε χαρακτηρίσει και η κυρία Λαλιώτου, γιατί αλλιώς καταραίει το οικοδόμημα και μαζί με αυτό και η δημοκρατία. Οι δύο βασικοί κοινωνικοί πυλώνες που είναι η παιδεία, η εκπαίδευση και των τριών βαθμίδων και η υγεία βρέθηκαν, ας το πούμε έτσι, σε μαρασμό, για να μην πω υποδιωγμό, τα προηγούμενα χρόνια. Και ξαφνικά τώρα διαπιστώσαμε τουλάχιστον αρχικά στο κομμάτι υγείας το μεγάλο έλλειμμα το οποίο υπήρξε, αλλά και στο κομμάτι της παιδείας ότι υπήρξε μια μεγάλη αντίδραση και από το Πανεπιστήμιο αλλά και από τη Δευτεροβάθμια και την Πρωτοβάθμια στην προσπάθεια το να μην μείνουν τα παιδιά μόνο τους απομονωμένα, αποξενωμένα από το σχολικό περιβάλλον, όσο και αν θεωρούμε ότι η τηλεκπαίδευση δεν μπορεί να αντικαταστήσει την τάξη ή τα αμφιθέατρα που θα λέγατε εσείς οι πανεπιστημιακοί. Για να μην μακρηγορώ, γιατί θα ρω ότι τα υπόθηκαν πάρα πολλά και σωστά πράγματα, θα ρω ότι σαν αντιδήμαρχος έζησα και βίωσα αυτό το κλείσιμο μετά την 11η Μαρτίου όλων των δομών και την επιστροφή στα σπίτια, για το μένουμε σπίτι για να είμαστε ασφαλείς. Αυτό δημιούργησε νέες κοινωνικές και ψυχολογικές ανάγκες.
Καταφέραμε ως κοινωνική υπηρεσία να εργαστούμε με ό,τι μπορεί να έχει ο πολίτης στο νου για τη δημόσια υπάλληλο, ακόμα και τις ημέρες τις πασχαλινές. Αυτοί λοιπόν οι δημόσιοι υπάλληλοι που καμιά φορά εύκολα τους κατηγορούμε, τους λιθοβολούμε και τους τοποθετούμε στη γωνία, εργάστηκαν και ανήμερα την Πασχαλιά και τις προηγούμενες και τις επόμενες μέρες, αλλά και μέχρι τώρα. Εργάζονταν μέχρι τις 6 ώρα το απόγευμα στις 2 περίπου βάρδιες. Βοηθηθήκαμε αρκετά από έναν κόσμο ο οποίος ήρθε από τις διάφορες υπηρεσίες και συνέδραμε στη δικιά μας προσπάθεια, που ήταν πάρα πολύ μεγάλη, γιατί το βοήθεια στο σπίτι, όσο και αν ο θεσμός ήταν παραγωνισμένος, ήρθε και απέδωσε την πραγματική του δυναμική αυτό τον καιρό και στάθηκε δίπλα. Όλες οι δομές και του κοινωνικού παντοπολίου και τα κοινωνικά ιατρία και το κοινωνικό φαρμακείο, όλες αυτές οι κοινωνικές δομές που είχαν αναπτυχθεί στα χρόνια της κρίσης, ήρθαν και έδειξαν ότι πραγματικά η παρουσία τους ήταν πάρα πολύ σημαντική και χρήσιμη στο να σταθεί η κοινωνία όρθια, και πιστεύω ότι επειδή δεν το ξεπεράσαμε ακόμα, ήδη χρειάζεται ένας επαναπροσδιορισμός και επανακαθορισμός της κοινωνικής ευαλωτότητας. Πολύ σωστά υπόθηκε από όλους εσάς ότι η ευαλωτότητα πλέον δεν είναι αυτή που ήταν το 2010 ή αυτή που ήταν το 2015, αλλά με τα νέα δεδομένα δημιουργεί τη νέα κοινωνική ανάγκη και δημιουργεί νέες ευάλωτες ομάδες, με τις οποίες πρέπει όλο αυτό το δίκτυο, όπως πολύ σωστά είπε και ο κύριος Τσιλίκης, ο Δήμος, η Δήμη, θα πρέπει να, εμείς που αποτελούμε το Δήμο, θα πρέπει να αναπτύξουμε αυτά τα δίκτυα με τα οποία θα σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις, θα πρέπει να βρούμε νέα μέτρα αντιμετώπισης, νέες πολιτικές εφαρμογές, οι οποίες ουσιαστικά θα δημιουργούν και θα βελτιώνουν και την κοινωνική επανένταξη, αλλά θα δίνουν και νέες προοπτικές νέας οικονομικής κατάστασης και βελτίωσης της παρούσας, έτσι ώστε σιγά σιγά η κοινωνία να μην ξαναίνει σε ένα δεκαετή πάλι κύκλο κρίσης, να μην είναι η αρχή μιας νέας κρίσης, γιατί εγώ εκτιμώ ότι η οικονομική κρίση η προηγούμενη δεν τελείωσε. Απλά ήρθε μια δεύτερη άλλη κρίση, η υγειονομική, η οποία συμβάλλει και στο οικονομικό και στο επαγγελματικό και στο κοινωνικό και δημιουργεί νέα δεδομένα. Κλείνοντας, θέλω να πω ότι πραγματικά η πολιτεία πρέπει σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση σε όλα τα επίπεδα της και σε επίπεδο χρηματοδοτήσεων αλλά και σε επίπεδο ενός πολιτικού επανασχεδιασμού όλης αυτής της κοινωνικής πολιτικής η οποία εφαρμόζεται από την κεντρική κυβέρνηση προς την τοπική αυτοδιοίκηση και ουσιαστικά επιβεβαιώνεται από την τοπική αυτοδιοίκηση προς την κεντρική κυβέρνηση, όλα αυτά τα προγράμματα κοινωνικής στήριξης τα οποία έχουμε, πρέπει να τα δούμε από την αρχή και να δίνουν και μία προοπτική επανένταξης στην κοινωνική κανονικότητα και στην οικονομική κανονικότητα και να μην αποτελούν μόνο ένα διαχρονικό πυλώνα χρηματοδότησης διαφόρων ευάλωτων ομάδων που όλα αυτά τα χρόνια αρχίζουν και πληθαίνουν. Θεωρώ λοιπόν ότι είμαστε στην αρχή αυτών των δράσεων και των αντιδράσεων. Χαίρομαι που πανεπιστημιακοί καθηγητές όπως εσείς και το ψυχολογικό κομμάτι που έβαλε ο κ. Λαϊνάς, που ήταν πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ο Δήμος είχε και γραμμές ψυχολογικής υποστήριξης, οι οποίες κυριολεκτικά άναψαν αυτές τις μέρες της κοινωνικής καραντίνας. Γιατί στη Λάρισα ζήσαμε και την άλλη καραντίνα των 6.000 ατόμων και εκεί ήταν πραγματικά έντονα τα προβλήματα. Θαρώ ότι είναι τα σημεία εκείνα τα οποία, όπως τα περιγράψετε, είναι τα σημεία που θα μας απασχολήσουν τον επόμενο καιρό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την, καταρχάς για την αποδοχή και την συμμετοχή σας σε αυτό το πάνελ του Δήμου μας και για τη βοήθεια και για όλες τις εισηγήσεις τις οποίες κάνατε. Να είστε καλά. Και εμείς να ευχαριστήσουμε τον κύριο Βουλγαρή. Αν κάποιος από τους ομιλητές θέλει να επανέλθει για να συμπληρώσει κάτι, μπορεί να το κάνει σε αυτό το σημείο. Διαφορετικά, έχω δύο ερωτήσεις που θέλω να σας απευθύνω και έχουν έρθει στο δικό μου mail. Η πρώτη, είναι δεδομένη η αγωνία των ομιλητών για τη διατήρηση του βασικού πυλώνα της δημοκρατίας. Κεντρικό στοιχείο της λειτουργίας αυτού
του πυλώνα της δημοκρατίας. Κεντρικό στοιχείο της λειτουργίας αυτού του πυλώνα είναι η υπεύθυνη, σωστή, αντικειμενική και πλουραλιστική ενημέρωση των πολιτών. Το ερώτημα. Αν εκτιμούν οι αξιότιμοι ομιλητές ότι σήμερα πολιτεία και ανεξάρτητες αρχές διασφαλίζουν την πολυφωνία και απρόσκοπτη λειτουργία του τύπου και κατ' επέκταση την πλουραλιστική ενημέρωση των πολιτών. Δεν ξέρω ποιος από τους ομιλητές θα ήθελε να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα. Απευθύνεται σε όλους πάντως. Ανοίξτε το μικρόφωνο. Κυρία, ίσως που μιλήσαμε, θέλετε πώς θέλετε να το κάνουμε. Ναι, ναι, μπορείτε να απαντήσετε, κυρία Λαγιώτου. Σας ακούμε. Ναι. Η πολυφωνία. Νομίζω ότι αυτό ήταν μία από τις μελανές στιγμές της περίοδου που περάσαμε. Όχι ότι το θέμα, το πρόβλημα δεν υπήρχε πιο πριν, αλλά νομίζω ότι είναι από αυτά που αναδείχθηκαν πάρα πολύ έντονα στην περίοδο της πανδημίας και κυρίως στην περίοδο της καραντίνας. Νομίζω ότι έχουμε πολύ σημαντικό ζήτημα έλλειψης πολυφωνίας, κυρίως στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δηλαδή στον τύπο και κυρίως στους τηλεοπτικούς σταθμούς. Αυτό αναδείχθηκε πάρα πολύ έντονα και θέτει πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα και νομίζω ότι είναι κάτι που πρέπει να μας απασχολήσει πάρα πολύ. Η ανάγκη να ακουστούν διαφορετικές φωνές και να υπάρξει διάλογος, αυτό που είναι βασικό στοιχείο της δημοκρατίας, εξέβαλε, θα έλεγε κανείς, στο διαδίκτυο μέσα από συναντήσεις και events όπως το Αποψινό, τα οποία αναπτύχθηκαν σαν μανιτάρια, νομίζω, στο δημόσιο χώρο στην Ελλάδα και ελπίζω να συνεχιστούν. Αλλά αυτό δεν λύνει το πρόβλημα. Νομίζω ότι έχουμε ένα βασικό πρόβλημα εκεί, είναι θεσμικό το πρόβλημα που έχουμε και θα πρέπει να το δούμε πιο πολύ συστηματικά και με πάρα πολύ μεγάλη ένταση. Το ζήτημα της δημοκρατίας είναι πρωτεύον. Συμφωνώ σε όλα τα σημεία τα οποία ανέδειξε και ο κ. Τσιτσελίκης. Και κυρίως αναδείχθηκε στην διαδικασία λήψης αποφάσεων, νομίζω, πάρα πολύ σημαντικό. Ήμασταν όλοι διατεθειμένοι ενδεχομένως να υποχωρήσουμε στρατηγικά, θα έλεγε κανείς, σε κάποια από τα δικαιώματά μας, όπως για παράδειγμα το δικαίωμα της ελεύθερης μετακίνησης, όχι όμως σε ζητήματα δημοκρατίας, το οποίο σημαίνει όχι καμία υποχώρηση, πραγματικά ούτε ένα εκατοστό υποχώρηση, στην διαφύλαξη των θεσμών και των τρόπων μέσα από τις οποίες λαμβάνονται οι αποφάσεις στη δημοκρατία. Και νομίζω ότι η πολυφωνία στο δημόσιο λόγο είναι ένα σημαντικό στοιχείο αυτό. Πολύ ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ. Το δεύτερο ερώτημα που έχω λάβει είναι με ποιους... Δεν ξέρω να απαντήσεις αυτό, γιατί αυτό αφορούσε όλους μας, νομίζω, το ερώτημα. Ναι, αν θέλει κάποιος άλλος να απαντήσει από τους ομιλητές, πριν περάσω στο δεύτερο ερώτημα. Επειδή εγώ το είχα πει στην πρωτολογία μου, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Νομίζω συμφωνούμε όλοι ότι είναι αυτό το ένα από τα βασικά θέματα. Επαναλαμβάνω, ίσως να επαναλάβω ότι έγινε και μια μελέτη γύρω από αυτό και πραγματικά η Ελλάδα βρίσκεται πάρα πολύ χαμηλά. Δεν ξαφνιαστήκαμε. Αλλά είναι καλό να το βλέπουμε. Να βλέπουμε τον εαυτό μας τον καθρέφτη, γιατί αυτό που ανέφερα ως μυθριδατισμός είναι ότι φυσικοποιούμε εμείς οι ίδιοι αυτή την κατάσταση πραγμάτων. Δηλαδή ότι είναι κάτι φυσιολογικό ότι κάποιος, για να τα πούμε και όχι με όνομα, αλλά όποιος έχει πολλά λεφτά και είναι επιχειρηματίας, αγοράζει ενδεχομένως και μια ομάδα ποδοσφαίρου, αγοράζει κανένα δύο εφημερίδες και κανένα δύο κανάλια. Αυτό συμβαίνει για αλλού. Δεν λέμε ότι έγινε στην Ελλάδα για πρώτη φορά. Απλώς έγινε και σάρωσε τον περασμένο χώρο του έντυπου τύπου και της τηλεόρασης. Αυτό έγινε στην Ελλάδα. Δηλαδή, έχουμε 5-10 κανάλια και 5-10 εφημερίδες. Αν τις έχουν πάρει 4 άνθρωποι, δεν γίνεται να λένε όλα τα ίδια πράγματα. Δηλαδή, κάτι πρέπει να γίνει. Έτσι. Αυτό είναι το... Εκεί έχουμε υποχωρήσει πραγματικά και έχουμε περάσει, νομίζω, και την κόκκινη γραμμή. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Επόμενο ερώτημα. Με ποιους θεσμικούς τρόπους, κατά την άποψή σας και όποιος θέλει επίσης μπορεί να απαντήσει, πιστεύετε
ότι μπορούν να θωρακιστούν τα ατομικά και τα κοινωνικά δικαιώματα που περιορίζονται σε έκτακτες καταστάσεις όπως αυτή της πανδημίας. Αυτό είναι το επόμενο ερώτημα. Αν θέλετε να μιλήσετε, λίγο στο τεχνικό. Ναι, βεβαίως. Βεβαίως, μπορείτε να μιλήσετε. Υπάρχουν διάφορες εγγυήσεις και από το Σύνταγμά μας και από τις Διεθνείς Συμβάσεις Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που είναι δεδομένα το πώς γίνεται αυτό. Δηλαδή υπάρχουν κάποια νομικά εργαλεία, γενικές αρχές, δηλαδή σταθμίζουμε τα δικαιώματα, δεν πνίγουμε τελείως κάποιο δικαίωμα για να πάρουμε το άλλο. Άρα πρέπει καταρχήν, υπάρχει μια μέθοδος που λέει ότι πρέπει να μην αγγίξουμε τον πυρήνα του δικαιώματος πρώτον, και υπάρχουν κάποιες σταθμίσεις με κάποιες αρχές όπως τις αναλογικότητες, της αναγκαιότητας του μέτρου που παίρνουμε. Αυτά θα πρέπει λοιπόν να μπουν σε μια ζυγαριά και να κρίνουμε. Αυτό τελευταίο το κρίνει ένας δικαστής. Αλλά και εμείς πολίτες έχουμε τα αισθητήρια να το αξιολογήσουμε. Άρα μέσα από την αξιολόγηση θα πούμε τι αποτέλεσμα είχε. Άρα αυτό προϋποθέτει πάλι την ελευθερία του λόγου και της συζήτησης. Για να τελικά να γίνει ένας απολογισμός και να λογοδοτήσει η κυβέρνηση για τα μέτρα που έχει πάρει, αλλά προσέξτε, έχουμε και το θέμα της διαβούλευσης, γιατί και αυτός είναι πολύ βασικός μηχανισμός της δημοκρατίας. Δεν είναι κανένα κακό να διαβουλευόμαστε ακόμα και αν είμαστε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αν πάρουμε για παράδειγμα την Σουηδία, η Σουηδία δεν έκλεισε στο ελάχιστο τη τρόφιγγα αυτών των δημοκρατικών πυλώνων που αναφέραμε τώρα. Στην Ελλάδα πάλι λίγο φυσικοποιήσαμε ότι εντάξει, δεν πειράζει, ας κλείσουμε τη στρόφιγγα και στη λογοδοσία και στη διαβούλευση. Καλά, στην πολυφωνία την είχαμε από πριν κλειστή. Θέλει λίγο να το. Γι' αυτό ο Δήμος έχει τεράστια σημασία εδώ. Δηλαδή, εμείς όλοι μαζί, το συλλογικό μας δηλαδή, συλλογικά όλοι μαζί σαν πολίτες. Αυτό. Θα ρωτήσω αν στο ίδιο ερώτημα θέλει κάποιος από τους υπόλοιπους ομιλητές να δώσει κάποια απάντηση. Νομίζω πως όχι. Να πω εδώ πριν προχωρήσετε, έτσι προς επίρρωση. Για παράδειγμα, σε πολλούς από εμάς και πολλές από εμάς φάνηκε πάρα πολύ άσχημο η μη λειτουργία της Βουλής. Δηλαδή, σε μία περίοδο που όλοι μας ήμασταν με τηλεδιασκέψεις, όλοι κάναμε τη δουλειά μας με τηλεργασίες κτλ., κανείς μας δεν κατάλαβε για ποιο λόγο το Εθνικό Κοινοβούλιο δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο και να έχει έκτακτες συνεδριάσεις, μάλιστα και συνεχείς συνεδριάσεις σε μία τόσο κρίσιμη για την πατρίδα μας περίοδο. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα παράδειγμα προς επίρρωση αυτών που είπε ο κ. Τσιλίκης πριν. Πολύ ωραία. Επειδή αναφερθήκαμε και στο άγχος, στις νευρώσεις, να πω ότι υπήρξε και το στίγμα, αναφέρθηκε σε αυτό ο κ. Λαϊνάς, ο κοινωνικός στιγματισμός. Φαντάζομαι ότι όπου και αν βρεθούμε το καλοκαίρι, με πολύ μεγάλη δυσκολία κάποιοι από εμάς θα πλησιάσουν γυναίκες και άντρες ασιατικής καταγωγής. Ένα κομμάτι έχει να κάνει λοιπόν με την ξενοφοβία. Επίσης, ένα δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με τους Ρωμά και πώς από εδώ και πέρα θα αντιμετωπίζονται γενικότερα. Ένα κομμάτι επίσης που αναδείχθηκε ήταν αυτό της δυσπιστίας και των συνωμοσιών. Όλοι βρεθήκαμε να συζητάμε για το τι ισχύει, τι δεν ισχύει, αν υπάρχουν συνωμοσίες, θα μας βάλουν τσιπάκια, δεν θα μας βάλουν τσιπάκια. Από τις πιο σοβαρές, ας πούμε, έτσι, παρατηρήσεις, μέχρι και τις πιο φεδρές, μπήκε ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου σε μια τέτοια διαδικασία συνωμοσίας. Αυτό θα ήθελα να το δούμε. Και μετά να δούμε λίγο και το θέμα των διαπροσωπικών σχέσεων, γιατί είπαμε ότι υπήρξε έξαρση έτσι, της ενδοοικογενειακής βίας. Αλλά μήπως τελικά γύραμε και πιο ξεκάθαροι στις σχέσεις μας. Μήπως οι σχέσεις μας από εδώ και πέρα, μήπως, ίσως, γίνουν και πιο ουσιαστικές. Και αυτό είναι ένα θέμα που θέλω να το δούμε. Όποιος και όποια θέλετε να απαντήσετε, σας δίνω το λόγο. Όσον αφορά στο δεύτερο, καταρχήν, να πω εγώ μια ιδέα. Δεν ξέρω. Εμένα με βοηθάει να θυμάμαι ότι οι άνθρωποι έχουμε φοβερές δυνατότητες προσαρμογής. Αυτό δεν χρειάζεται να το ξεχνάμε. Και το αποδείξαμε και τώρα, δηλαδή, έτσι. Αυτό μπορεί να έχει και μια
το θεωρώ θετικό. Μπορεί να έχει και μια αρνητική όμως χρειά. Ο μυθιδιωτισμός που ανέφερε ο κ. Τσιτσελίκης πριν είναι προσαρμοζόμαστε, αφομοιωνόμαστε, αποδεχόμαστε πολύ εύκολα πράγματα. Για τις σχέσεις δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Εγώ αυτό που είδα όμως είναι ότι με κάποιο τρόπο η πανδημία ήρθε σε πάρα πολλά επίπεδα, σαν να πέρασε μια μπόρα και να καθάρισε λίγο το τοπίο, δηλαδή το σαθρό οικονομικό σύστημα που έχουμε. Με ποιο τρόπο είναι ανεπτυγμένη η οικονομία μας. Πώς ζούμε, πώς σχετιζόμαστε. Δεν θα ήμουν και τόσο αισιόδοξος ότι τώρα γίναμε πιο άμεση, γιατί πάλι θα επαναπροσαρμοστούμε σε μια πρώτερη κατάσταση. Την ανησυχία που θέλω να βάλω εγώ για όλα αυτά τα προβλήματα, τα ψυχολογικά κτλ. Είναι ότι ήδη το περιβάλλον, το κοινωνικό, το πολιτισμικό, ήταν ήδη επιβαρημένο πάρα πολύ. Και αυτό με φοβίζει εμένα. Δηλαδή υπήρχε μια κόπωση στους ανθρώπους, ήδη είχαν διαραγεί πολλά υποστηρικτικά δίκτυα. Θέλω να είμαι αισιόδοξος, γιατί και τώρα με τα διάφορα δίκτυα αλληλεγγύης που δημιουργούνται, δημιουργήθηκαν κτλ. Για να είμαι ειλικρινής, είναι μειοψηφία δυστυχώς της κοινωνίας μας. Έτσι, και η χειρή μειοψηφία, όμως έτσι και δυστυχώς είναι λιγότεροι, πολύ λιγότεροι άνθρωποι. Ελπίζουμε πάντα για το καλύτερο, αλλά και μέσα σε αυτό νομίζω ότι μπλέκει πολύ η συζήτηση αυτό για τη συνωμοσιολογία και τα λοιπά με την ιδιότητα του πολίτη. Δηλαδή, όσο ένας άνθρωπος είναι λιγότερο πολίτης, έτσι πολύ εύκολα κάνει αποδόσεις αιτίο-εξωτερικές, αναθέτει την ευθύνη των ζητημάτων σε άλλα πράγματα. Τα έχουμε δει αυτά πάρα πολλές φορές. Τώρα είναι τα τσιπάκια, παλιότερα ήταν κάποια χρεόγραφα που θα λύναν το πρόβλημα της χώρας μαγικά. 600-800 δισεκατομμύρια, κάτι 3 εκατομμύρια, δεν ξέρω. Και είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Η κοινωνική ψυχολογία, εκείνο το φαινόμενο, έχουν γίνει κάποιες πρώτες έρευνες στη χώρα που προσπαθεί να το μελετήσει, γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Τι ανάγκες είναι αυτές των ανθρώπων να κάνουν μια τόσο μακρινή απόδοση αιτίου και να μην μπορούν να αναλάβουν την ευθύνη. Εγώ νομίζω ότι έχει να κάνει πολύ και με το πόσο πολίτες αισθανόμαστε ή δεν αισθανόμαστε πολίτες ή κοινωνικά υποκείμενα. Για τις σχέσεις δεν θα ήμουν, κυρία Θεοδόρου, τόσο αισιόδοξος ότι μας βοήθησε. Κυρίως μένω στο πρώτο, και αυτό νομίζω ότι είναι αισιόδοξο παρόλα αυτά, ότι ήρθε λίγο και μας καθρέφτησε αυτό το πράγμα σε όλα τα επίπεδα. Στην οικονομία, στις σχέσεις, στην ψυχολογία, σε πολλά πράγματα. Και τώρα έχουμε την ευθύνη να σταθούμε απέναντι σε αυτό, συλλογικά να αναστοχαστούμε, να ξαναφτιάξουμε πράγματα, να επαναδημιουργήσουμε. Νομίζω ότι ο παρονομαστής σε αυτά είναι μαζί, συλλογικά. Αυτό το συλλογικά σημαίνει ότι όλα αυτά που είπατε και εμένα με γοητεύει πολύ αυτή η συζήτηση για την λογοδοσία και τα λοιπά, γιατί θεωρώ ότι ένα κράτος που δεν δουλεύει δημοκρατικά επιβαρύνει τους πολίτες του και ψυχολογικά, πιστέψτε. Σας είπα ότι έχει αποδειχθεί ότι οι πιο υγιείς κοινωνίες είναι οι πιο δίκαιες και πιο συνεκτικές. Κοινωνίες που αποκλείουν μεγάλα κομμάτια του πληθυσμού δεν πάνε καλά σε επίπεδο υγείας και το πληρώνουν. Έχουν τεράστιο κόστος και οικονομικό και σε επίπεδο υγείας και όλα αυτά. Αυτά από μένα, σαν κάποιες σκέψεις. Τελικά ήταν πολύ μεταφυσικό αυτό που ακούγαμε στην αρχή της πανδημίας, ότι θα γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι, έτσι. Το ακούγαμε, θυμάστε, και στην αρχή της κρίσης της οικονομικής. Με τα πρώτα δίκτυα αλληλεγγύης τα γενικεύσαμε για κάποιο λόγο. Επειδή μια μικρή μειοψηφία ανθρώπων στάθηκε αλληλεγγύη. Το ακούσαμε και στο προσφυγικό μετά. Εγώ το άκουγα από τους ανθρώπους που είχαν την αντίθετη άποψη να φύγουν οι πρόσφυγες. Χρησιμοποιούσαν ένα λόγο που λέγανε «Μα η Ελλάδα έχει σταθεί ελέγγυα στους πρόσφυγες» και το λέγανε άνθρωποι που την πρώτη μέρα ήταν αντίο. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό. Εγώ θέλω να πω μια κουβέντα για τη συνωμοσιολογία. Νομίζω ότι αυτό συνδέεται πάρα πολύ έντονα με αυτό που είπαμε νωρίτερα, με την ανάγκη για πολυφωνία. Ξέρετε, η μονοφωνία είναι το πιο γόνιμο πεδίο για την ανάπτυξη της νομοσιολογίας. Ενώ ο ευρύς διάλογος, η αντιπαράθεση απόψεων με τα επιχειρήματά μας ο καθένας κτλ, ακόμα και οι καυγάδες, νομίζω, δεν ευνοούν τόσο πολύ την ανάπτυξη της νομοσιολογίας. Άρα και από αυτή την άποψη νομίζω ότι ήταν ένα στοίχημα που το χάσαμε σε αυτή την περίοδο. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που είπατε για το δημόσιο χώρο και την ανάγκη που δημιουργήθηκε σε όλους μας. Εγώ, ας πούμε, εκτός από την εφηβεία μου, δεν είχα καθίσει ποτέ ξανά σε ένα παγκάκι
και το έκανα ένα βράδυ με τις φίλες μου και είμαι παράνομα, ας πούμε, δεν κρατούσαμε και το 1,5 μέτρο ακριβώς. Είχα όμως αυτή την ανάγκη και επέστρεψα στο παγκάκι, στο δημόσιο χώρο και στο πάρκο. Λοιπόν, θέλω κάτι άλλο επίσης να ρωτήσω. ίσως το... Ναι. Μία κουβέντα. Συμφωνώ με αυτά τα οποία υπόθηκαν από τον κύριο Λαγιώτη και τον κύριο Λαϊνά. Εκτιμώ όμως ότι... Μ' ακούτε? Κάνετε κάποιες διακοπές. Προσπαθήστε πάλι. Ναι. Η συνωμοσιολογία είναι... υφίσταται πάρα πολύ και στα fake news των κοινωνικών δικτύων, τα οποία κυκλοφορούν πληθώρα στο διαδίκτυο και επειδή είναι πιο, ας το πούμε έτσι, χωνεύονται καλύτερα από την πραγματική, από το να κοιτάξουμε την πραγματική εικόνα, δημιουργούν την αίσθηση ότι κάποιοι συνωμοτούν εις βάρος μας, άρα κάποιοι μας κυνηγάνε και εμείς θα πρέπει να αντιδράσουμε σε αυτό. Και αυτό πολλές φορές επιφέρει και έναν εσωτερικό ρατσισμό ενάντια σε ομάδες ανθρώπων, όπως προείπατε κι εσείς, στους Ασιάτες, στους Ρωμά, σε έναν κόσμο ο οποίος αυτή τη στιγμή είτε ξεκίνησε αυτή την κατάσταση του κορονοϊού, είτε την υπόκειται όπως και στην πόλη μας, και δημιουργούνται διάφορες καταστάσεις πλέον κοινωνικής αναταραχής με στοιχεία ρατσισμού και αποκλεισμού απέναντι σε κάποιους άλλους, σε χώρους όπου τα παιδιά συνυπήρχαν, αλλά ξαφνικά δεν μπορούμε να πάμε στο ίδιο σχολείο με αυτούς ή εμείς με τους άλλους ή εκείνοι με εμάς. Ποιοι είναι αυτοί? Αυτό είναι ένα ζητούμενο το οποίο θα το δούμε πιο μπροστά, θα το βρούμε μπροστά μας και ίσως με ένα πιο έντονο χαρακτηριστικό απέναντι έτσι σε μικρότερες κοινωνικές ομάδες όπως είναι οι πρόσφυγες, όπως είναι οι Ρωμά, όπως είναι άλλες κατηγορίες ανθρώπων. Και εκτιμώ ότι σε αυτό οφείλεται και στα fake news και στην παραπληροφόρηση και στην συνωμοσιολογία την οποία ήδη περιγράψαμε. Ευχαριστώ. Εμείς σας ευχαριστούμε. Εγώ θα ήθελα να κάνω άλλη μία ερώτηση, έτσι, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω πηγαίνουμε προς το τέλος αυτής της διαδικασίας. Νομίζω προς τον κύριο Τσιτσελίκη ίσως, αν μπορεί να το απαντήσει, για τις πολιτικές αποφάσεις που έχουν ανακοινωθεί προκειμένου να μετριαστούν οι οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας του κοροναϊού. Αν κατά την άποψή του, γιατί έχει εκφραστεί αυτή η άποψή του, θα οδηγήσουν σε κοινωνικές αναταραχές ανά τον κόσμο. Ποια είναι η άποψή του? Κοιτάξτε, κοινωνικές αναταραχές δεν μπορώ να προβλέψω. Κοινωνική αναταραχή μπορεί να προκαλέσει όμως η πείνα. Δηλαδή ένα ακραίο φαινόμενο, όχι αποκλεισμού, αλλά καταστροφή ουσιαστικά. Δηλαδή διακινδύνευση της ανθρώπινης ύπαρξης. Και αν αυτή η πείνα έρθει ξαφνικά από ένα προηγούμενο επίπεδο το οποίο δεν υπήρχε, τότε ο άνθρωπος εξεγείρεται ενδεχομένως. Ανάλογα βέβαια με τις πολιτικές καταστάσεις, το περιβάλλον του κλπ. Είναι πολύπλοκο. Φαίνεται, και αυτό είναι πραγματικά σοκαριστικό, όταν το διάβασα πριν περίπου 3 εβδομάδες, και αυτά είναι στοιχεία που δίνει ο ΙΕ, ότι πλέον πεθαίνουν 20.500 άνθρωποι τη μέρα. Έτσι, πεθαίνανε βέβαια μόνο, θα πει κανείς, είναι αστείο να το λέω, 10.000. Γιατί ήδη ήμασταν πολύ άσχημα σαν πλανήτης. Αλλά έχει διπλασιαστεί αυτό ο αριθμός. Και η πρόβλεψη, ξέρετε, ότι είναι κάτι το οποίο πραγματικά δεν είναι κινδυνολογία. Αλλά λέει ότι αν συνεχιστεί αυτή η οικονομική πλευρά της κρίσης που προκάλεσε ο κορονοϊός, ο οποίος, όπως ξέρετε, ζει και βασιλεύει στο νότιο ημισφαίριο, δηλαδή στον αναπτυσσόμενο κόσμο, θα προκαλέσει, λέει, στους επόμενους 3 μήνες 300.000 ανθρώπους να πεθαίνουν από την πείνα τη μέρα. Το οποίο είναι, αυτό κι αν είναι καταστροφή για τον πλανήτη. Δηλαδή, 1 εκατομμύριο άνθρωποι το τριήμερο, δηλαδή, φανταστείτε τα νούμερα, τι σημαίνει αυτό. Άρα, δεν χρειάζεται, νομίζω, να είσαι στο πανεπιστήμιο, να είσαι ερευνητής για να πεις ότι προφανώς κάποιοι άνθρωποι θα εξεγερθούν και θα πάρουν ό,τι έχουν και δεν έχουν για να σωθούν από αυτή την κατάσταση, από το φάσμα του θανάτου από την πείνα, όχι απλώς της πείνας. Άρα, και επειδή αυτό είναι διάχυτο το ζήτημα και δεν είναι, όπως είπαμε, το είπαμε από την αρχή, μόνο ο τρίτος κόσμος ή ο αναπτυσσόμενος κόσμος, αλλά είναι μέσα στις πόλεις. Σε κάθε πλούσια πόλη υπάρχει και περίπου 500.000 άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε δύο κατάσταση.
για να μην πάμε στις φαβέλες του Ρίο ή δεν χρειάζεται να πάμε μακριά, δεν ξέρει κανείς τι θα γίνει στις δικές μας, εισαγωγικά το βάζω, πόλεις, τις μεγαλοπόλεις κυρίως, και δεν ξέρει κανείς αν οι κυβερνήσεις μας, των λευκών δυτικών, που τρομάξαμε από μια πρώτη πανδημία μετά από έναν αιώνα περίπου, μετά την Ισπανική γρήπη, δεν νομίζω ότι είχαμε τέτοια απειλή από αρρώστια μέσα στις λευκές μεγάλες πόλεις, ότι ξαφνικά μπορεί να γίνουν τέτοια φαινόμενα από πείνα μέσα στις πόλεις. Έτσι, αυτό η Αμερική, προσέξτε, αν διαβάσετε λίγο τις ειδήσεις από την Αμερική, τα συσίτια που υπάρχουν στις αμερικανικές πόλεις είναι σε απίστευτο αριθμό. Δηλαδή σημαίνει ότι οι άνθρωποι έχουν φτάσει στην κόκκινη γραμμή κατά δεκάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες ήδη. Δεν μπορώ εγώ να προβλέψω πού θα γίνει το ξέσπασμα, αυτό θέλει μεγάλη, αλλά φοβάμαι ότι θα το δούμε μπροστά μας και δεν ξέρω τι θα γίνει τότε σε όλα αυτά που λέγαμε, πώς μια δημοκρατία δεν θα επικαλεστεί την έκτακτη ανάγκη ώστε με τη βία και με άλλα μέσα να καταστήλει και όχι να προβλέψει και να ικανοποιήσει ένα δίκαιο αίτημα στους ανθρώπους που πεινάνε. Έτσι, νομίζω ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό διακύβευμα που θα έχουμε μπροστά μας. Και δεν ξέρω αν θα συμβεί στην Ελλάδα αυτό. Δεν φαίνεται, αλλά από μια μεγάλη οικονομική κρίση που θα έρθει και που λέει ότι η ανεργία ξαφνικά θα διπλασιαστεί, οι άνθρωποι που θα πεινάσουν θα είναι πολλοί, άρα θα πρέπει οπωσδήποτε τα δίκτυα αλληλεγγύης και του κράτους και άλλοι, των Δήμων όπως σωστά αναφέρθηκε πριν, τα κοινωνικά παντοπολία και η ιατρία, να δράσουν και να πολλαπλασιαστούν. Αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο, γιατί ένα ερώτημα. Ναι, βέβαια. Ένα ερώτημα από μένα. Μιλάμε για την κοινωνική φτώχεια και μιλάμε για την οικονομική ύφεση εις βάρος των πιο ευάλωτων της μεσαίας τάξης, η οποία περνάει πλέον σε μια κοινωνική ευαλωτότητα. Δεν μιλήσαμε όμως καθόλου για την αναδιανομή του παραγόμενου πλούτου σε παγκόσμιο επίπεδο, ο οποίος εκτιμώ ότι πλέον είναι και το ζητούμενο. Για να πετύχουμε κοινωνικό κράτος, για να πετύχουμε κοινωνικές υπηρεσίες, για να πετύχουμε κοινωνικούς θεσμούς, για να επιφέρουμε δίκτυα αλληλεγγύης, όλα αυτά χρειάζονται μία στήριξη από τις κυβερνήσεις, τις κεντρικές των κρατών, αλλά συνεπάγονται ύπαρξη ενός υπαρκτού πλούτου, ο οποίος θα προέρχεται από εκείνες τις κοινωνικές ομάδες που πρέπει να συμβάλλουν στο να δημιουργηθεί αυτός ο πλούτος. Άρα λοιπόν θα πρέπει να ξαναδούμε ενδεχόμενα την αναδιανομή του πλούτου μέσα από την παρεχόμενη εργασία σε παγκόσμιο επίπεδο και πώς αυτή κατανέμεται στους λαούς για να σταματήσει η πείνα. Για την αναδιανομή του πλούτου φαντάζομαι μιλάτε για αυτόν τον πλανήτη. Γι' αυτό είναι αυτό. Να γίνει. Ωραία, δεν ξέρω αν κάποιος θέλει να απαντήσει το ερώτημα του κ. Βουλγαρή. Αυτό είναι πολύ σωστή παρατήρηση, αλλά προς χρειαζόμαστε πολλές ώρες άλλων πάνελ με πολλούς ανθρώπους. Γιατί προφανώς η απόλυξη της κουβέντας αυτής είναι αυτό. Δηλαδή το κεφάλαιο του πλούτου του κόσμου, του παραγόμενου, το οποίο σίγουρα φτάνει και για τα 7 δισεκατομμύρια που είμαστε αυτή τη στιγμή, θα πρέπει όμως να γίνει μια αναδιανομή με άλλο τρόπο και άλλα παραγωγικά μέσα, την έννοια της δικαιοσύνης να ξαναδούμε ξανά, της κοινωνικής δικαιοσύνης, οικονομία. Τέλος πάντων, είναι μια τόσο μεγάλη συζήτηση, που προφανώς όμως διατρέχει, διασχίζει και τα μικρά δικά μας στην παρούσα φάση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Το μόνο βέβαιο είναι ότι θα ζήσουμε καταστάσεις που ίσως και μέσα στις ταινίες που είπε η κυρία Λαλιώτη, πάρα πολύ καλά το είπε νομίζω στην αρχή. Πολλά πράγματα από αυτά που βιώνουμε τα είχαμε παρακολουθήσει σε ταινίες και μάλιστα πολλές φορές δεν μας κατέβαιναν και τα πατατάκια όταν τις βλέπαμε με τις πανδημίες και τους ιούς. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Θα ζήσουμε πράγματα που μπορεί να μην τα πιστεύουμε τώρα ή να φαντάζουν έτσι ακόμη πιο μακρινό σενάριο, όπως φάνταζε και αυτό με την πανδημία. Απλά μου ήρθε στο μυαλό τώρα γιατί δεν μιλήσαμε για τους ανθρώπους που μπορεί να αντιμετωπίσουν προβλήματα σε σχέση με τη στέγασή τους. Δεν αναφερθήκαμε, δεν μπορούν όλα βεβαίως να αναφερθούν στους ανθρώπους που βρίσκονται στις φυλακές, στους κρατούμενους και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βίωσαν αυτή την πανδημία. Επίσης, αυτό το μένουμε σπίτι
για κάποιους, φαντάζομαι αυτό το διάστημα ακουγόταν και σαν φάρσα, γιατί κάποιοι δεν έχουν σπίτι. Ήταν άστεγοι. Τέλος πάντων, θα τα δούμε όλα αυτά μπροστά μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω αν δεν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε. Όλοι έναν ένα. Κύριε Τσιτσέλη. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να σας ευχαριστούμε όλους. Ευχαριστώ. Κύριε Λαλιώτη, κύριε Τσιτσελίκη, κύριε Λαϊνά, κύριε Βούλγαρη, κύριε Τελιγιάννη, αν είστε ακόμη εδώ. Να ευχηθούμε και στους θεατές και ακροατές, ακροάτριες, ένα καλό βράδυ. Να είστε όλοι σας καλά. Συγχαρητήρια για τον συντονισμό σας, κυρία Θεοδόρου. Ευχαριστούμε. Καλά, κύριε Βουλγάρη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους εσάς που συμμετείχατε. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ και σε εσάς.